Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα, 15 Μαΐου. Είμαστε στην τελική ευθεία για τη λαϊκή ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου. Οι κρίσιμες εκλογές, το διακύβευμα αυτών και ο πολιτικός διάλογος. Μία ακόμα εβδομάδα με πολιτικές εκπομπές εδώ σε ώρα αιχμής, όπως κάθε Δευτέρα βράδυ, και χωρίς να χάσω χρόνο, θα παρουσιάσω τους εκλεκτούς καλεσμένους, 5 κυρίους από 5 διαφορετικές παρατάξεις. Μαζί μας ο υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο Ηράκλειο, κύριος Γρηγόρης Πασπάτης. Καλησπέρα σας. Καλώς σας βράδυ, κύριε Δασκαλάκη, και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Περιφερειακή Ενότητα του Ηρακλείου, κύριος Γιάννης Μανουράς. Καλησπέρα σας, κύριε Μανουρά. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, και καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ο υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ στο Ηράκλειο, κύριος Παύλος Μπαριτάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Μπαριτάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ο υποψήφιος βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στο Ηράκλειο και βεβαίως βουλευτής στην Θητεία που ολοκληρώθηκε, ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Συντιχάκη. Καλησπέρα σας και σε όλους. Και ο υποψήφιος βουλευτής του Μέρα 25 στο Ηράκλειο, ο κύριος Μιχάλης Κριτσοτάκης. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Λέω να ξεκινήσω την συζήτηση, θα ξεκινήσω με εσάς, κύριε Πασπάστη, λίγο πιο αφαιρετικά. Είμαστε 6 μέρες πριν τις εκλογές της 21ης Μαΐου, κάνοντας λοιπόν μια αυτοκριτική και μια κριτική γενικότερα σε όλον αυτόν τον πολιτικό διάλογο που αναπτύχθηκε. Θεωρείτε ότι αυτήν την προεκλογική περίοδο οι πολίτες πήραν τις απαντήσεις που θέλουν από τα κόμματα και δι' από τη Νέα Δημοκρατία που εκπροσωπείτε? Κοιτάξτε, η προεκλογική περίοδος ήταν η νόμιμη, δηλαδή αυτό που λέει και το Σύνταγμα περίπου τον ένα μήνα, αλλά ήταν στην πράξη πολύ μεγαλύτερη. Δεδομένου ότι υπήρχε αυτή η κινητικότητα όλο το χειμώνα για το αν θα γίνουν εκλογές ένα μήνα, θα γίνουν εκλογές ένα μήνα, δηλαδή κάπου μετά τα Χριστούγεννα ήμασταν σε μια προεκλογική περίοδο διαρκή. Σε χαμηλότερους ρυθμούς φυσικά το Φλεβάρι και το Μάρτι και εντονότερους τώρα. Νομίζω ότι τα πολιτικά ζητήματα τέθηκαν. Το διακύβευμα των εκλογών ετέθη. Οι πολίτες δεν μπορούν να παραπονεθούν ότι δεν ενημερώθηκαν. Δεν ενημερώθηκαν οι πολίτες που δεν ήθελαν να ενημερωθούν. Πιστεύω ότι παρόλες τις προσπάθειες, κυρίως της ευρύτερης αριστεράς, να δημιουργήσουν ένα κλίμα αντιπαράθεσης και εντόνου διαλόγου, αυτό δεν πέρασε στην κοινωνία. Mm-hmm. Και η δική μου προσωπική αίσθηση είναι ότι οι εκλογές είναι ήρεμες εκλογές. Είμαστε ήδη 4-5 μέρες πριν τις εκλογές. Στην πόλη μας σήμερα μίλησε ο Πρωθυπουργός και εν δυνάμει Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Μιλάει ο κύριος Βαρουφάκης. Μιλήσαν αρκετοί συνάδελφοι υποψήφοι. Και όμως βλέπετε ότι το κλίμα το οποίο υπάρχει στην πόλη είναι πάρα πολύ ήρεμο σε σχέση με αυτά που θα θυμόμαστε εμείς οι λίγο παλαιότεροι. Καταρχήν, το είναι πολύ θετικό και οφείλω να το πω ότι αν κανείς περπατήσει στο κέντρο του Ηρακλείου και συγκεκριμένα στην πλατεία Ελευθερίας, θα διαπιστώσει ότι όλες οι παρατάξεις είναι μία δίπλα στην άλλη, κάτι που ας πούμε τη δεκαετία του 80 ή του 90 ήταν απαγορευτικό. Άρα υπάρχει αυτός ο πολιτικός πολιτισμός. Λείπουν οι αφίσες, οι οποίες ήταν τοξικές για την ομορφιά της πόλεως. Τώρα, για το ερώτημά σας, για να μπω τώρα στα πιο δύσκολα. Το εάν οι πολίτες πήραν τις απαντήσεις που ήθελαν από τα κόμματα. Εξαρτάται τι ακριβώς γυρεύει ο κάθε πολίτης και ποιος είναι ο ουδός αντίληψης των θεμάτων τα οποία έχει. Πιστεύω ότι η προσπάθεια από όλα τα πολιτικά κόμματα έγινε να δοθούν οι απαντήσεις. Η Νέα Δημοκρατία τώρα, την οποία εκπροσωπώ και με την οποία εκτίθεμαι, νομίζω ότι έχει ένα καθαρό πολιτικό λόγο, με καθαρή στόχευση. Ξέρουμε πολύ καλά τι κάναμε, ζητάμε να συγκριθούμε με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στο τι κάναμε και έχουμε πει και ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό τις 5 Ελλάδες, δηλαδή τους 5 τομείς, μην σας τους αναλύσω τώρα, τα έχουμε πιθανά χρόνο παραπέρα. Θα μιλήσουμε και στην πορεία. Τις 5 Ελλάδες, όπως λέει ο Μητσοτάκης, τις οποίες θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε εάν ξαναπάρουμε την εξουσία για άλλα 4 ακόμα χρόνια και κάναμε και σαφές ότι ό,τι πούμε και ό,τι λέμε γίνεται με συνθήκες το πώς βλέπουμε την Ελλάδα στην επόμενη δεκαετία, το 2030, και όχι με μία, με μία ανάδρομη πολιτική λεκτική που θα πηγαίνει πίσω στη δεκαετία του 80. Κύριε Μανουρά, θα ήταν λάθος να με σας ρωτήσω, είστε η λεγόμενη πολιτική μεταγραφή του ΣΥΡΙΖΑ. Μία μεταγραφή που συζητήθηκε και αρκετά στα πολιτικά πηγαδάκια. Αρκετά έντονα. Υπήρχε μια συγκεκριμένη κομματική ταυτότητα από τη Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν. Κάνατε μια μετακίνηση έκπληξη. Και φαντάζομαι,
Είναι ένα ερώτημα που σας θέτουν οι άνθρωποι όταν πηγαίνετε στην ενδοχώρα ή στην πόλη. Θα ήθελα όμως να μου μιλήσετε για αυτήν τη μεταγραφή και εδώ τηλεοπτικά. Να σας πω, κύριε Δασκαλάκη, όντως ήταν μια έκπληξη. Για μένα όμως δεν ήταν έκπληξη. Και για όσους με ξέρουν καλά, επίσης δεν ήταν έκπληξη. Διότι εγώ δεν άλλαξα από τις θέσεις μου, από τα πιστεύω μου. Εγώ είμαι ο ίδιος, ο Γιάννης Μανουράς, που πολιτευόμουν το 2004 έως το 2009 με τη Νέα Δημοκρατία, υπό την αρχηγία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Με την πάροδο όμως των χρόνων η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Άρχισε να μην με εκφράζει. Το 2017 είδα στο πρόσωπο του Τσίπρα ένα ηγέτη ο οποίος προσπαθούσε να βγάλει, να δρομολογήσει τα πράγματα στην Ελλάδα, να νοικοκυρέψει τη χώρα. Αυτό ήταν και το ερέθισμα για να προχωρήσω το 2019, να του ανταποδώσω όλα όσα έκανε σαν Έλληνας πολίτης, να τον ψηφίσω, να ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για να ανταποδώσω το γεγονός ότι έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο και όλα τα υπόλοιπα, το ότι άφησε τα χρήματα 37 δις στο ταμείο, ότι ρύθμισε το χρέος, ότι έδωσε μια αναπτυξιακή τροχιά στην Ελλάδα. Όσο με αφορά, είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει η πρόοδο. Δεν θέλω να είμαι στάσιμος, δεν θέλω να έχω παροπίδες. Αυτό λοιπόν ήταν και το κίνητρο. Τώρα, όσο αφορά την υποψηφιότητά μου, το 2023 αποφάσισα να ασχοληθώ ακόμη πιο ενεργά, ζητώντας, θέτοντας τον εαυτό μου στη διάθεση του Προέδρου, σε οποιαδήποτε θέση αυτός κρίνει ότι μπορώ να βοηθήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σταθούμε στην πορεία γενικότερα στις απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Μπαρητάκη, πολιτικός διάλογος, εκλογές 2023. Το ΠΑΣΟΚ τι καινούριο είπε σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο? Αρκετά. Αρκετά, κύριε Πασκαλάκη. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ έχει μια ιστορία στη διακυβέρνηση της χώρας με ένα θετικό αποτύπωμα για τον Έλληνα πολίτη, για τη μεσαία τάξη, για τον συνταξιούχο και στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πολλές άλλες δομές που καθιέρεσαν στην ελληνική κοινωνία. Από εκεί και μετά έρχεται τώρα με ένα νέο πρόσωπο, με ένα νέο αρχηγό, ενδυναμωμένο. Και ένα ΠΑΣΟΚ το οποίο πλήρωσε έτσι αρκετές αποφάσεις, τις οποίες έχει λάβει στο πρόσφατο παρελθόν, και έρχεται με τη νέα πρότασή του, με το κοινωνικό του πρόσωπο, να φέρει πίσω και να τον εμπιστευτούν οι πολίτες, οι οποίοι πίστεψαν τα μεγάλα λόγια και όλα θα γινόταν ωραία και θα άλλαζε η ζωή τους από τη μια στιγμή στην άλλη. Κάτι το οποίο βέβαια δεν συνέβη στην πραγματικότητα. Και το έχουμε δει τα τελευταία 10 χρόνια από τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ανανεωμένη λοιπόν τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και πιστή στις ιδέες και στις αρχίες, στις αξίες της παράταξής μας, συνεχίζουμε με την καινούρια πρόταση που έχει να κάνει με την κοινωνία στο προσκήνιο, με τις προτάσεις μας που έχουν να κάνουν με την υγεία, με την παιδεία, με το κράτος δικαίου, και γενικότερα με τα προβλήματα που έχει σήμερα η σημερινή κοινωνία και ειδικά οι νέες μας, η νεολαία μας. Με την πρότασή μας λοιπόν αυτή απευθυνόμαστε στους Έλληνες πολίτες και ζητάμε να ισχυροποιήσει το ΠΑΣΟΚ, τους ζητάμε να επανέλθουν, να επανακάψουν στις τάξεις μας τους πολίτες που έχουν φύγει από τη Δημοκρατική Παράταξη, έτσι ώστε ενισχυμένο να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε από κοινού μία πρόταση προοδευτικού χαρακτήρα την επόμενη περίοδο διακυβερνήσεως, εφόσον βέβαια έρθουμε και ενισχυθούμε από τις εκλογές της 21 του Μάη. Μάλιστα. Κυρία Συντηχάκη, θα σταθώ και σε εσάς στον πολιτικό διάλογο αυτής της προεκλογικής περίοδου. Θα σταθώ όμως και στις απόψεις που έτσι εξέφρασαν δημοσίως το τελευταίο διάστημα κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΚΚΕ, ότι για το ΚΚΕ αντίπαλός του είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και όχι η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Δασκαλάκη, το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ένα κόμμα αρχών. Είμαστε κόμμα της εργατικής τάξης, το φτωχό λαϊκών στρωμάτων. Το έχουμε αποδείξει ιστορικά ότι είμαστε ένα τέτοιο κόμμα. Δεν είμαστε ευκαιριακό κόμμα. Αυτό που λέμε, αυτό είναι. Και άλλωστε, αν κάποιος πάει στην κάλπη και ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ξέρει ότι την επόμενη μέρα θα είναι αυτό. Θα είναι Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Θα έλεγα όμως ότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα, είτε ως κόμματα, είτε ως πρόσωπα, μετακινήθηκαν από το ένα κόμμα στο άλλο, κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν. Δηλαδή, να ξεχάσουμε την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου,
Να ξεχάσουμε την κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ Λάος, την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει και τις μεταγραφές που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ είτε με τον Αντώναρο σε κεντρικό επίπεδο, είτε με τον κύριο Μανουρά στο νομό Ηρακλείου, ο οποίος κύριος Μανουράς μπορεί να λέει ότι δεν άλλαξε θέση. Ήταν στην κυβέρνηση 2004-2009 της κυβέρνησης Καραμαλή. Εάν ισχύσει αυτό, που ισχύει, θέλω να πιστεύω, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ μετατοπίστηκε προς τα δεξιά. Mm-hmm. Γιατί περί αυτού συμβαίνει. Και απόδειξε στην πράξη, προς το κέντρο, απέδειξε, στην πράξη, απέδειξε στην πράξη ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν θα σας πάω παλιά με τον ένα νόμο και ένα άρθρο που θα χόρευε με ταούλια και ζουρνάδες στις αγορές. Θα σας πω για την τετραετία επικυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Ότι ψηφίστηκαν πάνω από 400 αντιλαϊκά νομοσχέδια, περίπου το 50% αυτών τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% τα ψήφισε και το ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει λοιπόν αντικειμενικά κοινό έδαφος συνεννόησης και συνεργασίας, αν χρειαστεί και σε κυβερνητικό επίπεδο. Άρα λοιπόν το διακύβευμα της επόμενης μέρας δεν είναι ποιος θα είναι στο τιμόνι κάποιας αντιλαϊκής κυβέρνησης, είτε αυτοδύναμης της Νέας Δημοκρατίας ή του ΣΥΡΙΖΑ ή κάποια κυβέρνηση συνεργασίας μεταξύ τους. Άλλωστε νομίζω το κουταλομαγειρεύουν και από τις δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη ότι επιδιώκουμε προγραμματικές συγκλήσεις. Απλά λέει ότι χωρίς τον Τσίπρα και χωρίς τον Μητσοτάκη, άρα θα μπορούσε να γίνει με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Και προκύπτει το ερώτημα γιατί να ψηφίσει κάποιος ΠΑΣΟΚ αφού την επόμενη μέρα θα τον στείλει είτε στη Νέα Δημοκρατία είτε στον ΣΥΡΙΖΑ. Και αναφέρομαι είτε στις πρώτες εκλογές, αν προκύψει, είτε στις δεύτερες εκλογές. Άρα λοιπόν το διακύβευμα δεν είναι μια αντιλαϊκή κυβέρνηση την επόμενη μέρα που θα περάσει 350 προαπαιτούμενα που υπολείπονται για το Ταμείο Ανάκαμψης, το νέο υπερμνημόνιο, αλλά ποιος είναι αυτός που θα κοντράρει και θα εμποδίσει την υλοποίηση αυτών των αντιλαϊκών μέτρων που ετοιμάζουν σε βάρος του λαού. Και αυτό το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό και το έχει αποδείξει στην πράξη είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δηλαδή μια δύναμη ανάσχεσης αφενός και αφετέρου μια δύναμη προοπτικής που μπορεί, εάν πραγματικά του δώσει την εντολή ο λαός, όχι στις επόμενες εκλογές, γιατί αντικειμενικά δεν μπορεί να πάρει ποσοστά τέτοια για τη διακυβέρνηση του τόπου, αλλά σε μια προοπτική για τη διακυβέρνηση του τόπου, σε συνθήκες λαϊκής οικονομίας και λαϊκής εξουσίας, μαζί με το λαό στη διακυβέρνηση του τόπου, για να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα υπέρ του λαού, που βασικό κριτήριο θα είναι η ικανοποίηση των βασικών λαϊκών αναγκών του. Κύριε Κριτσοτάκη, στο κομμάτι του πολιτικού διαλόγου, από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι το ΜέΡΑ25 απλά πηγαίνει βήματα πίσω, παρουσιάζοντας προγράμματα που είναι αναχρονιστικά και δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αναφέρονται στο πρόγραμμα Δήμητρα. Και γενικότερα υπάρχει έτσι μία αντιπαράθεση με τον ΣΥΡΙΖΑ σε αυτήν την περίοδο του πολιτικού διαλόγου. Όχι, δεν υπάρχει ακριβώς αντιπαράθεση. Είναι κάποιες καρικατούρες που κατασκευάζονται από την πλευρά και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για να ανασχέσουν ένα ρεύμα που διαφαίνεται ότι έχει το ΜέΡΑ25, όταν δεν κατεβαίνει πλέον ως ΜέΡΑ25, αλλά ως ΜέΡΑ25 Συμμαχία για τη Ρήξη, που σημαίνει ότι είναι οι δυνάμεις της ΛΑΕ. Όλοι εκείνοι δηλαδή που έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε την αναστροφή κολοτούμπα, τη λένε διεθνώς. Και θέλω να σας πω ότι δεν έχουμε προγραμματικά προσεγγίσεις, έχουμε το αντίθετο, αποκλίσεις. Θα σας έλεγα επίσης ότι η προγραμματική σύγκληση έγινε όταν ψηφίστηκε το τρίτο μνημόνιο, όπου 222 βουλευτές από τα συγκεκριμένα κόμματα Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι τότε, το Αλής του Μνήμης, ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, που τι είναι, είναι η επιτομή του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού στην Ελλάδα και αυτό είναι το πρόγραμμα που τους συνδέει. Ένα ψεύδος που είναι απόρρια του εδώ είναι το εξής, ότι μας είπαν ότι τώρα βγήκαμε από τα μνημόνια και μάλλον είναι ποιος μας έβγαλε ενώ δεν βγήκαμε. Γιατί? Για να κρύψουν το ότι ακριβώς δεν βγήκαμε. Και σήμερα λοιπόν έχουμε μια χώρα, να θυμίσω δηλαδή ότι το 2000 η Ελλάδα πτώχευσε γιατί είχαμε εθνικό εισόδημα 220 δις και ένα χρέος 300 δις. Πτωχεύσαμε και είδαμε τι πάθαμε. Σήμερα όμως έχουμε ένα εθνικό εισόδημα 192 δις, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό, και αντί για 220 δις έχουμε ένα χρέος 400 δις. Αυτό λοιπόν, και εδώ είναι μια απάντηση στη Νέα Δημοκρατία και στον αγαπητό κύριο Πασπάτη, που λέει το εξής, ότι δεν κουβεντιάστηκαν στον προεκλογικό διάλογο τα βασικά ζητήματα
που απασχολούν αυτήν την χώρα, το πρώτο. Και το δεύτερο, απεκρύβησαν πάρα πολλά. Η ανεργία με στοιχεία του Μαρτίου από τον ΟΑΕΔ, το 23 λέω, δεν λέω για πιο παλιά, είναι στο 1.170 εκατομμύρια χιλιάδες άνεργοι. Και προσέξτε, πόσοι είναι εκείνοι που παίρνουν την επιδότηση, 96.000. Ωστόσο όμως, άλλο ένα παρελκυστικό και ψευδές. Μας λένε ότι εδώ λέει το κράτος επιδοτεί την ανεργία. Ποια ανεργία επιδοτεί? Όταν είναι το 10% το Μάρτιο, ανέβηκε βέβαια να λέω την αλήθεια τον Απρίλιο, γιατί μπήκαν οι ξενοδοχοί υπάλληλοι μέσα και άλλαξαν τα νούμερα. Αλλά αυτά που σας λέω είναι ακριβή. Και όταν το ιδιωτικό χρέος έχει ανέβει στα 300 εκατομμύρια και το έλλειμμα στα 200, πλησιάζουμε το 1-3. Αυτό λοιπόν δεν είναι για να συζητηθεί και όμως δεν συζητείται. Πάμε λοιπόν σε εκλογές με έναν μανδύα περίεργο που κρύβει τα πράγματα, ένα φερετζέ δηλαδή. Και θα σας έλεγα και για να μιλήσουμε λίγο τοπικά, ξέρετε ότι δεν είμαι τοπικιστής, αλλά μου αρέσει το τοπικό. Οι ιδιωτικοποιήσεις στο νομό Ηρακλείου είναι το λιμάνι του Ηρακλείου που πρόσφατα, πριν 15 μέρες περίπου, είδατε ότι βαίνει προς εκποίηση. Είναι ο βόρειος οδικός άξονας που βλέπετε τι συμβαίνει. Και να πω μόνο ένα πράγμα. Ο βόρειος οδικός άξονας, αγαπητοί συνάδελφοι εδώ που συζητάμε, και κύριε Δασκαλάκη, κύριοι και αγαπητοί τηλεθεατές, ο βόρειος οδικός άξονας κόβει στη μέση το Ηράκλειο. Αναγκάστηκε ο Δήμος Ηρακλείου να παρέμβει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να πει τι γίνεται. Σε αυτό δεν θα ήθελα να ναι, το... δεν θέλω, όχι, πολύ γρήγορα, το έκλεισα. Και έχουμε και ένα ιδιωτικό καστέλι όπου, προσέξτε, ο ΒΟΑΚ με το λιμάνι δύσκολο και στα Χανιά με το αεροδρόμιο δύσκολο να ενωθεί. Έχουμε 25 χιλιόμετρα παράκαμψη, λέει, για να πάμε από καστέλι που δεν υπάρχει ακόμα, αλλά προς το ΒΟΑΚ. Και έχουμε. Και δηλαδή δεν βγαίνει τίποτα εδώ. Και με όλα αυτά λέμε καλά πάμε και εμείς λέμε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα και πρέπει να αντιδράσουμε και για να αντιδράσουμε πρέπει να συνοηθούμε. Όχι στη βάση των μνημονίων και του νεοφιλελεύθερου καπιταλισμού, αλλά στο ακριβώς αντίθετο, στο πάρτο αλλιώς. Λοιπόν, θέλω να ανοίξουμε την πρώτη θεματική ενότητα που έχει να κάνει με τον χώρο της υγείας. Θα τολμήσω να πω τον πολύπαθο χώρο της υγείας στην Κρήτη. Κύριε Πασπάτη, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την απόψινή ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Είπε ότι αναφερόμενο στην υγεία αναφέρθηκε στην νέα πτέρυγα του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, στην προγραμματισμένη ανακαίνιση του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καμία αναφορά για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της Ιεράπετρας, του Αγίου Νικολάου, της Ιτίας, της Νεάπολης, του Ρεθύμνου, των Χανίων, αλλά και καμία αναφορά για τις ελλείψεις. Είστε γιατρός σε ένα από τα μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, ένας εξαιρετικός μάλιστα γιατρός, που αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν την κατάρρευση. Αυτό τουλάχιστον λένε οι εργαζόμενοι. Αυτό αποτυπώνεται στο ρεπορτάζ και από τους ίδιους τους πολίτες, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Στα 4 χρόνια της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, θεωρείτε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη έφερε αυτήν την ελπίδα στον χώρο της δημόσιας υγείας? Γιατί μέσα από τα ρεπορτάζ εμείς καταγράφουμε σωρία προβλημάτων και νοσοκομεία υποκατάρρευση. Λοιπόν, καταρχήν έχω την τάση όταν μιλάω για την υγεία να διολυσταίνω σε προσωπικές απόψεις, γιατί καλώς ή κακώς είμαι αυτή τη στιγμή κοντά στα 35 χρόνια μέσα στο δημόσιο σύστημα υγείας, σε μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών και του Ηρακλείου και του εξωτερικού 3 χρόνια. Αποτέλεσμα είναι η γνώση στην οποία... Η γνώμη η οποία έχω έρχεται πραγματικά μέσα από την ενεργό πραγματικότητα και δεν διολυσταίνω σε αντιπολιτευτικού τύπου κορώνες ή συμπολιτευτικού τύπου κορώνες. Είναι κορώνες όμως, κύριε Πασπάτη, κλινικές που δεν έχουν γιατρούς, που δεν έχουν νοσηλευτές. Το αυτή τη στιγμή το έχω πει πάρα πολλές φορές. Καταρχήν, θα μπορώ να σας πω, ο Μητσοτάκης απόψε είπε ότι θα πάρει 10.000 μόνιμους εργαζόμενους στο ΕΣΥ στην επόμενη τετραετία, νοσηλευτές και γιατρούς. Θέλετε να σας ρωτήσω κάτι, να μου απαντήσετε με το χέρι στην καρδιά. Ναι, θα σας πω πιο πέρα. Πολύ γρήγορα. Θέλω μια μονολεκτική απάντηση. Στα χρόνια που είστε γιατρός και στα πολλά χρόνια που έχετε θητεύσει στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, έχετε δει χειρότερη κατάσταση από ελλείψεις? Ειλικρινά απαντήστε μου. Θα σας απαντήσω. Είναι ένα λάθος το οποίο χτίζεται μετά το 2009-10, μετά που μπήκαμε στα μνημόνια. Σας έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας εδώ ότι αυτή τη στιγμή είναι λάθος να μιλάμε γενικά για νοσοκομεία και για όλο το προσωπικό. Αυτή τη στιγμή πάσχει η ατμομηχανή του ΕΣΥ. Πάσχουν οι γιατροί.
οι νέοι γιατροί έφυγαν στο εξωτερικό, οι μισθοί οι οποίοι δίδονται αυτή τη στιγμή είναι ελλιπείς, είναι λίγοι, πολύ μικροί σε σχέση με αυτούς που παίρνουν οι συνάδελφοι στο εξωτερικό και δεν έρχονται πίσω, οι έμπειροι γιατροί του ΕΣΥ, όπου έχει έρθει μία εξίσωση προς τα κάτω και περίπου ο διευθυντής μιας κλινικής παίρνει περίπου τα ίδια χρήματα με τον ειδικευόμενο, είναι καταστάσεις οι οποίες δεν μπορεί να προχωρήσει δεν το σύστημα στα μεγάλα νοσοκομεία. Εγώ... Εάν δεν γίνουν, θα σας απαντήσω, ναι, κομβικές παρεμβάσεις, παραδείγματος χάρη αν θέλουμε να πάμε στο χώρο της αριστεράς, να πάμε να δοθούν οι μισθοί του προμνημονίου στους γιατρούς, γιατί η μεγάλη μείωση έχει γίνει στους γιατρούς, δεν έχει γίνει στο υπόλοιπο προσωπικό, διότι οι γιατροί ήταν οι οποίοι έπαιρναν είχαν το ειδικό μισθολόγιο, το οποίο κόπηκε σε μία νύχτα, σε ένα βράδυ με τα μνημόνια, στη μέση. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το δεύτερο, ότι δεν γίνεται αξιολόγηση. Όταν εννοούμε αξιολόγηση, γιατί στα μεγάλα νοσοκομεία ζητάτε αξιοκρατία, ζητάει ο κόσμος να γίνεται το καλύτερο. Εάν δεν γίνει αξιολόγηση και μάλιστα ανταγωνιστική αξιολόγηση, δεν γίνεται τα μεγάλα νοσοκομεία να προχωρήσουν. Άρα, εσείς λέτε αξιολόγηση των γιατρών για να, ναι, μπουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Φυσικά. Να... Όμως, εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση. Ναι. Εσείς, από την εμπειρία που έχετε, έχετε βρει χειρότερη κατάσταση από αυτή που έχει διαμορφωθεί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, ένα μεγάλο νοσοκομείο της Κρήτης. Λέμε πάλι από καιρό, γιατί εσείς θα μου πείτε χειρότερη κατάσταση. Μα αφού προκυρήσονται θέσεις και δεν έρχονται γιατροί. Δεν έρχονται, κύριε Δασκαλάκη. Θα έρθει ένας γιατρός με αυτή τη στιγμή από τις ειδικότητες που έχουμε πρόβλημα με 1.200 και 1.300 ευρώ το μήνα. Για να δουλεύει 20 ώρες 24 ώρο. Έχει δίκιο. Είναι όπως τα ξενοδοχεία που δεν πάνε λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί πληρώνουν. Μην συγκρίνετε. Συγγνώμη κύριε Κριτσοτάκη, ξέρετε την εκτίμηση που σας στρέφω. Μη συγκρίνετε το ένα με το άλλο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Πάμε. Και γι' αυτό το λόγο για πρώτη φορά είναι προς τιμή του Μητσοτάκη. Σας παρακαλώ κύριε Μανουράπη, το δημιουργήσαμε εμείς. Ένα πεντάρικο δεν έδωσε ο Ξανθός. Ο φίλος μου ο Ξανθός δεν έδωσε 50 ευρώ. Μία αύξηση δεν έδωσε. Κύριε Μανουράπη, με διακόπτετε, δεν σας διακόψα. Σας παρακαλώ κύριε Μανουράπη, μα μην με διακόπτετε. Εγώ είναι προς τιμή. Σας παρακαλώ κύριε Μανουράπη. Κύριε Μανουράπη, θα σας διακόπτω κι εγώ. Σοβαρότητα το θέμα της υγείας. Κύριε Πασπάτη, συνεχίζω. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, ο οποίος εκφράζει την κεντροδεξιά, εκφράζει την κεντροαπαράταξη, η οποία εκτίθεται στη λαϊκή ψήφο, για πρώτη φορά στους 5 πυλώνες έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το COVID τον έζησα πολύ καλά. Ήμουν υπεύθυνος του COVID στο Βενιζέλιο, όχι από πλευράς επιστημονικής, γιατί υπάρχουν συνάδελφοί μου που είναι πολύ επαρκέστεροι εμούς στο επιστημονικό θέμα. Ήμουν όμως διοικητικά, για να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει στο νοσοκομείο. Τα χρήματα τα οποία έδωσε η κυβέρνηση ήταν μυθόδη. Από εκεί και πέρα, τα νοσοκομεία όλα, τα 20 νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία, το έχω ξαναπεί, το COVID το κράτησε το δημόσιο σύστημα υγείας στο 99,5%. Τα δημόσια νοσοκομεία που έπαθαν αυτό, το τεστ, έκανε ένα τεστ κοπόσεως. Εξαντλήθηκαν με προσωπικό, κύριε Δασκαλάκη, ελληματικό. Το ξέρουμε. Οι νέοι γιατροί δεν θέλουν να μπουν στο ΕΣΥ. Λεπτό, όμως, με τους μισθούς και οι εμπειρότεροι θέλουν να κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, δεν είναι θέμα διαλόγου. Η αριστερά έχει πρόβλημα με την αξιολόγηση. Μου περιγράφεται την πανδημία που ήταν μια περίοδο που ο κόσμος από φόβο δεν πήγαινε στα νοσοκομεία. Το γνωρίζετε καλύτερα από μένα. Μια χαρά έρχονταν. Είχαν σταματήσει τα χειρουργεία. Να σας φέρω, κύριε Δασκαλάκη, τους αριθμούς των ενδοσκοπήσεων που έγιναν στο τμήμα μου στην πανδημία. Μια χαρά έρχονταν ο κόσμος. Μια χαρά έρχονταν. Να σας μιλάω με νούμερα. Δεν θέλω εγώ να μιλάω με. Μια χαρά έρχονταν ο κόσμος. Μειώθηκαν κάπως τα τακτικά χειρουργεία. Όχι, μειώθηκαν τα τακτικά χειρουργεία γιατί υπήρχε πρόβλημα. Και το κύριο πρόβλημα, ξέρετε που είναι. Οι ανησιολόγοι. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Τα τακτικά χειρουργεία σταμάτησαν, κύριε Πασπάτη, επειδή κάνω χρόνια ρεπορτάζ υγειονομικό. Σταμάτησαν τώρα, σχετικό είναι. Άμα σας φέρω τα νούμερα, δεν σταμάτησαν. Μάλιστα. Δύσκολα να σταματήσουν. Κύριε Μανουρά, κύριε Δασκαλάκη, μιλάω, ο τρόπος που μιλάω είναι λιγότερο δυστυχώς Νέα Δημοκρατία και περισσότερο εκφράζω μια κατάσταση και βγάζω και, ένα θυμό, σε εισαγωγικά τη λέξη θυμό. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα πώς το λέτε. Είστε ένας γιατρός του Εθνικού Συστήματος Υγείας εκ των έσω. Μην ακούω τώρα πράγματα που. Λοιπόν, κύριε Μανουρά, στα χρόνια τα δικά σας, στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, επικράτησε η εξής λογική. Η αποψήλωση της πρωτοβάθμιας υγείας, δηλαδή στην προσπάθειά του ο ΣΥΡΙΖΑ να καλύψει τα κενά στα μεγάλα νοσοκομεία, μετέφερε αρκετούς υγειονομικούς από τα κέντρα υγείας της ενδοχώρας στα νοσοκομεία της πόλης. Άρα εδώ είχαμε τη μετατόπιση ενός προβλήματος.
Ποια είναι η πρόταση δική σας, γιατί και στα χρόνια διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθούσαν να υπάρχουν αυτά τα ανοιχτά σοβαρά μέτωπα. Μπορεί να υπήρχαν αυτά τα μέτωπα, κύριε Δασκαλάκη. Ξέρουμε όμως ότι την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ 2,5 εκατομμύρια Έλληνες ανασφάλιστοι είχαν πρόσβαση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας δωρεάν. Ξέρουμε ότι κατήργησε τα 5 ευρώ τα οποία είχε επιβάλει τότε ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Ξέρουμε ότι το Εθνικό Σύστημα, όταν αναλάβαμε παρόλες τις αντιξοότητες, ήταν υποκατάρρευση. Προσπαθήσαμε λοιπόν να ανασυγκροτήσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και δόξα τω Θεώ τα πήγαμε μια χαρά. Τώρα, ο κύριος Πασπάτης, αν δεν θέλει να μας απαντήσει στις ερωτήσεις του, να σας πω για τον COVID. 37.000 νεκρούς. Είχαν τη δυνατότητα. Κατηγορούν όλο το ιατρικό σώμα με αυτό το πράγμα. Είναι ντροπή να υπάρχει αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα είχε παραπάνω θανάτου από τι άλλε χώρε τη Ευρώπη. Είναι ντροπή να το λέτε αυτό. Βλέπετε τώρα, κύριε Πασπάτη. Δεν το λέω, δεν λέτε εσεί μόνο, τα λένε όλα τα θέματα. Και δεν τρέπονται να τα λένε. Γιατί με διακόπτε τώρα, κύριε Πασπάτη. Ναι. Γιατί προηγουμένως εγώ δεν σας διέκοψα. Όμορφα, ωραία και καλά, μα θέλετε να κάνουμε. Είπαμε ότι η προεκλογική περίοδο είναι σε ήρεμους τόνους. Καλό είναι να κρατήσουμε τους τόνους και να δούμε την αλήθεια κατάματα κάποια στιγμή. Έτσι, εσείς από τη μεριά σας είστε ένας εξαιρετικός γιατρός, είστε διευθυντής. Είστε σε μια κλινική η οποία είναι, και αυτό σας τιμά, από τις καλύτερες στην Ελλάδα και ίσως να έπρεπε να είστε και για τη Νέα Δημοκρατία η κλινική δική σας και εσείς ένα παράδειγμα προς μίμηση και να προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να αξιοποιήσει εσάς τη γνώση, την εμπειρία σας, τη θέλησή σας, το γεγονός ότι είστε δίπλα στους ασθενείς, το πώς χειρίζεστε τα πράγματα για να φτιάξετε ένα δυνατό σύστημα υγείας, παρόλο που δεν υπήρχαν περιορισμοί. Έτσι. Βλέπουμε ότι έχει καταρρεύσει το σύστημα. Είναι γενικός. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι υπό τη διάλυση. Δεν χρειαζόμαστε ανακαινήσεις. Το πρώτο που χρειαζόμαστε, κύριε Δασκαλάκη, είναι γιατροί και νοσηλευτές. Αυτό χρειάζεται πρώτα το δημόσιο σύστημα υγείας για να μπορέσει να αναζωογονηθεί, να ανασυνταχθεί, να αποκτήσει πλέον ο κόσμος εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πριν μερικές μέρες, η υφυπουργός, η κυρία Γκάγκα, έδωσε μία απόφαση. Την ξέρετε πάρα πολύ καλά, κύριε Πασπάτη, την πήρε πίσω. Με αυτόν τον τρόπο, τι έλεγε, τι μας έλεγε. Ξέρετε κάτι, αν αρρωστήσεις, μην πας στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πήγαινε στο ιδιωτικό. Εμείς λοιπόν, βλέποντας όλα αυτά, έχουμε ένα πρόγραμμα, στο οποίο πρόγραμμα έχουμε συγκεκριμένες λύσεις για όλα τα προβλήματα. Για τους γιατρούς που λέει, τους νεοδιόριστους, ο κύριος Πασπάτης, πάρα πολύ ωραία. Ναι, 2.000 εισαγωγικός μισθός. Θα αυξήσουμε τη χρηματοδότηση στην υγεία. Σε βάθος τετραετία θα την πάμε στο 7%. Θέλουμε λοιπόν να αναβαθμίσουμε και να συγκροτήσουμε την υγεία. Θέλουμε ο Έλληνας να έχει εμπιστοσύνη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να ξέρει ότι είναι δίπλα του ανά πάσα ώρα και στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπαρητάκη, μία κριτική που κάνουν στους υποψηφίους του ΠΑΣΟΚ, και βεβαίως δεν είναι προσωπική, είναι ότι ξαφνικά λέει έρχεται το ΠΑΣΟΚ και μας μιλάει για τη δημόσια υγεία. Και για να σας προλάβω, βεβαίως και το Εθνικό Σύστημα Υγείας ήταν μια κατάκτηση των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρέα Παπανδρέου, επειδή γίνεται σημαία από πολλούς συνυποψηφιούς σας και δεν το αμφισβητώ. Όμως από τότε μέχρι και σήμερα ήσασταν πολλά χρόνια στη διακυβέρνηση αυτού του τόπου. Και θα το περιορίσω λίγο στην Κρήτη. Ένα παράπονο, ας πούμε, των κριτικών είναι ότι το τελευταίο νοσοκομείο που φτιάχτηκε ήταν μια μεγάλη κατάκτηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το Πανεπιστημιακό, και το νοσοκομείο των Χανίων. Από εκεί και πέρα, λέει, τα νοσοκομεία είναι υποκατάρρευση και διαχειριστήκατε κι εσείς ως ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας. Κύριε Δασκαλάκη, το ΠΑΣΟΚ είναι περήφανο γιατί καθιέρωσε πραγματικά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βέβαια, λέτε το Παγνί. Λέτε και το νοσοκομείο Χανίων και ξεκινήσαμε και την νέα πτέρυγα στο Βενιζέλιο. Καταρχήν θέλω να πω κάτι που δεν έχει κάνει με εσάς, ότι σε αυτά τα 4 χρόνια θέλω να θυμίσω σε όλους σας τις 2 μαζικότατες συγκεντρώσεις. Εγώ προσωπικά, σαν δημοσιογράφος που είμαι 23 και πλέον χρόνια, δεν είχα δει μεγαλύτερα συλλαλητήρια στο Ρέθυμνο και το Ιράκ και την Ιερά Πέτρα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην Ιερά Πέτρα βγήκε ολόκληρη η πόλη στον δρόμο, κύριε Μπαρητάκη, και θέλω έτσι να το υπογραμμίσω αυτό. Θα τα πούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, το ΠΑΣΟΚ από το 2004 μέχρι σήμερα, 20 χρόνια, έχει κυβερνήσει, έχει θητεύσει κυβερνητική θητεία 2,5 χρόνια. Για να δούμε και πού είναι οι ευθύνες.
Η Νέα Δημοκρατία με τον κυβέρνηση Καραμαλή κυβερνούσε από το 4 μέχρι το 2009. Η κυβέρνηση του Παπανδρέου που ήρθε να διαχειριστεί τη χρεοκοπία των κυβερνήσεων Καραμαλή με πολύ δύσκολα μέτρα που έπρεπε οι πολιτικές δυνάμεις να συμβάλλουν. Ο μεν ένα έκανε τα ζάπια, ο μεν άλλος έκανε το ένα νόμο και ένα άρθρο και είδαμε τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία ξανά. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε και πολύ καλά το είπατε, ότι ήρθε το νοσοκομείο Χανίων. Ξεκινήσαμε, γιατί είχα θητεύσει ως αναπληρωτής διοικητής την επέκταση του Βενιζελίου, χρηματοδοτήθηκε τότε επί κυβερνήσεων του Πασόκ και Γεωργίου Παπανδρέου το 2010 η μελέτη της νέας πτέρυγας του Βενιζελίου και κάποιες αναβαθμίσεις που έγιναν σε περιφερειακά γιατρία. Και βέβαια πρέπει να απολογηθούν υπό κάποιοι άλλοι. Τι κυβερνάει το Πασόκ, τι μιλάτε για το Πασόκ. Το Πασόκ έχει σημαία το Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχει σχέδιο και αυτό φωνάζομαι. Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Κάποιοι άλλοι πρέπει να απολογηθούν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά για την, και ποια νοσοκομεία έφτιαξε. Να αποτυπωθούν ή τι έκανε ο κ. Μητσοτάκη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη τα 4 τελευταία χρόνια. Ακούμε 10.000 προσλήψεις τώρα. Νωρίς το σκεφτήκανε. Τώρα που είμαστε στην προεκλογική περίοδο. Όπως και πολλά άλλα. Μη μονίμου προσωπικού. Το επικουρικό λέμε. Το επικουρικό πάνε υπάρχει. Ναι, φτιάξανε, διπλασιάσαν τις μονάδες. Το επικουρικό, διπλασιάστηκαν οι μονάδες. Είχαμε τη Στρόικα, κρατήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί ζωντανό, γιατί χρεοκοπημένη χώρα, κύριε Μανδουρά, χρεοκοπημένη ακριβώς. Εμείς την παραλάβαμε χρεοκοπημένη και είδατε. Ποιο τη χρεοκόπησε, να λέτε όμω. Έτσι. Έτσι, να τα λέμε όμω. Το Πασόκ είναι άμυρο ευθυνών, δεν το καταλαβαίνω. Τόσα χρόνια που, που κυβέρνησε. Πήρε τη χώρα, κύριε Μπερνιτάκη. Επειδή εμεί αναλάβαμε το 2014. Αυτά πρέπει να τα λέτε, κύριε Μανδουρά. Αναλάβαμε το 2014. Το 2014 αναλάβαμε. Ξέρετε τι αναλαμβάνετε. Χρεοκοπημένη και κατορθώσαμε και ρυθμίσαμε το χρεοκοπημένο. Ξέρετε τι αναλαμβάνατε. Ένα νόμο και ένα άρθρο, εσεί το λέγατε. Κοιτάξτε να δείτε την Μπερνιτάκη. Εμεί ξέρουμε τι αναλάβαμε. Λοιπόν, αφήστε μόνο να ολοκληρώσω. Δεν σας έχω διακόψει. Κύριε Παρετάκη, ολοκληρώστε. Δεν είναι ευγενή. Κύριε Μανουρά, κύριε Μανουρά. Και το κάναμε. Κύριε Παρετάκη. Άρα λοιπόν, συνεχίστε, τα τελευταία 9 χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση πρέπει να απολογηθούν ποια είναι τα νοσοκομεία, ποια είναι οι υποδομές που έκαναν στην Κρήτη, στο νομό Ηρακλείου, τι ενίσχυσαν. Βλέπουμε σήμερα κέντρα υγείας αποδεκατισμένα κυριολεκτικά. Βλέπουμε γιατρούς με προβλήματα να προσπαθούν να κάνουν διπλοβάρδιες για να μην αφήσουν τα κέντρα υγείας που στενάζουν για να μπορέσουν να πηγαίνουν οι πολίτες. Βλέπουμε την κατανομή του Ταμείου Ανάκαμψης που ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες είναι 8 με 10% για τη χώρα μας έχει περιοριστεί μόνο στο 2% και είναι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση. Αυτά λοιπόν είναι για το ποιος κάνει τι στην υγεία και τι έκαμε στην υγεία. Το ΠΑΣΟΚ στήριξε και στηρίζει και έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα να στηριχθεί η δημόσια υγεία και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε προσωπικό και βέβαια τώρα που είμαστε εκτός μνημονίων και έχουμε τη δυνατότητα να επανέλθουν οι μισοί των ιατρών. Για να μην λέμε ότι δεν βρίσκουμε γιατροί και οι γιατροί μας να φεύγουν σε εξωτερικό ή να ιδιωτεύουν να, όταν οι ίδιοι. Ποιος μας έβγαλε από τη μνημονία. Να το λέμε και αυτό, κύριε Μπαρίτακη. Κανείς. Τα μνημόνια, ακούστε, τα μνημόνια με την υπερφορολόγηση, αν αυτό εννοείται, την υπερφορολόγηση των πολιτών, με τον ΕΦΚΑ και τη φορολογία που πήγε στο 80% και την υπερφορολόγηση του ΣΥΡΙΖΑ, αν αυτό πραγματικά ικανοποιεί τους πολίτες, αυτό λοιπόν, θα μας κρίνουν οι πολίτες. Κύριε, θα έρθω σε εσάς, κύριε Σεντιχάκη, θα κάνετε όμως μία ολιγόλεπτη υπομονή. Να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα με την επιστροφή. Δίνω το λόγο σε εσάς και βεβαίως τον κύριο Κριτσοτάκη. Λοιπόν, επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ. Πολιτική αντιπαράθεση. Έχουμε ξεκινήσει συζήτηση για το κομμάτι της υγείας. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Σιντιχάκη. Η αλήθεια είναι ότι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος και σε επίπεδο Κρήτης κρατάτε πολύ ψηλά στην ατζέντα τα θέματα υγείας. Έχουμε δει και δυναμικές κινητοποιήσεις του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Και θέλω λίγο να μου σχολιάσετε την παρούσα κατάσταση και αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Πασπάτης ότι προκυρήσονται θέσεις, αλλά δεν έρχονται γιατροί γιατί δεν δίνουν χρήματα. Ισχύει αυτό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει ψηλά στην ατζέντα του το θέμα της υγείας, γιατί θεωρεί ότι είναι ένα κατεξοχήν κοινωνικό αγαθό που πρέπει να το απολαμβάνει ο Έλληνας και η Ελληνίδα δημόσιο, ως δημόσιο αγαθό και δωρεάν. Αντίθετα θα έλεγα, οι άλλες πολιτικές δυνάμεις αντιλαμβάνονται την υγεία ως ένα εμπορεύσιμο είδος. Και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις έχουν νομοθετήσει για την εμπορευματοποίηση της υγείας, για την ιδιωτικοποίηση της υγείας
Και νομίζω ότι το εμβληματικό νομοσχέδιο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης που ψήφισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απέδειξε πραγματικά ότι οδεύουμε ολοταχώς προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, πάτησε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε παλιότερα νομοθετήματα που έμπασε επί της ουσίας τον ιδιωτικό τομέα στον χώρο της υγείας. Δεν θα ξεχάσουμε τα απογευματινά ιατρία, όπως δεν θα ξεχάσουμε και τώρα τα απογευματινά χειρουργεία. Δεν θα ξεχάσουμε τον ιδιώτη γιατρό που πρέπει να μπαίνει στα νοσοκομεία. Δεν θα ξεχάσουμε την υποβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και νομίζω ότι μπορούμε να το δούμε πολύ καθαρά και στο νομό Ηρακλείου με τα κέντρα υγείας που έχουμε, την αποδυνάμωσή τους. Οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων με μικρή χιλιομετρική απόσταση, φωτογραφίζοντας το Βενιζέλιο νοσοκομείο και τα νοσοκομεία του νομού Λασιθίου, και νομίζω ότι οι κινητοποίησεις προχθές των εργαζομένων στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, αλλά όπως είπατε και εσείς ορθά, στην Ιεράπετρα που κατέβηκε ο λαός της Ιεράπετρας και στο Ηράκλειο αντίστοιχες κινητοποίησεις, δηλώνουν την θέληση των υγειονομικών αλλά και του λαού της Κρήτης να προασπίσει ένα δημόσιο κοινωνικό αγαθό, ακόμα και αν έχει υποστεί συνέπειες. Γιατί... Εσείς βεβαίως στις τοποθετήσεις σας και αναφέρομαι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αφήνετε σαφέστατες αιχμές ότι είναι, λέει, μια συγκεκριμένη πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ έχετε πει. Βεβαίως. Που στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση της υγείας. Βεβαίως. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ευθέως μιλάει για την ιδιωτικοποίηση της υγείας με το νέο ΕΣΥ. Ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ μιλάνε για συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αλλά στην πράξη πάντα ο δημόσιος τομέας υποτάσσεται στον ιδιωτικό τομέα, και αποδείχθηκε από το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εκείνος που μετέτρεψε το νοσοκομείο της Σαντορίνης σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, και μάλιστα με προϊσταμένη αυτή τη στιγμή την πρώην διπεάρχησα Τρίτης, την κυρία Μπουρπουδάκη, που επί Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια κοινή συνισταμένη, υπάρχει δηλαδή κοινό έδαφος και για τα ζητήματα της υγείας, και θέλω να σας υπενθυμίσω την πρόταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ προς τη Νέα Δημοκρατία για κοινό Υπουργό Υγείας. Όταν κάνεις πρόταση για κοινό Υπουργό Υγείας, σημαίνει ότι υπάρχει το έδαφος για να πραγματοποιηθεί αυτό, άσχετα αν ναυάγησε. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ημέρα που βρίσκει, οι ημέρες αυτές που συζητάμε, οι προεκλογικές, βρίσκουν το δημόσιο σύστημα υγείας με πάνω από 20.000 κενές οργανικές θέσεις νοσηλευτών και νοσηλευτριών. Υπάρχουν χιλιάδες άνεργοι, συμβασιούχοι που βρίσκονται αντιμέτωποι με το κίνδυνο της απόλυσης. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν με εξαντλητικά ωράρια και σε συνθήκες γαλέρας. Εντατικοποιημένη εργασία, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι? Διεκδικούν το αυτονόητο. Διεκδικούν αύξηση στο μισθό. Να επανέλθει ο 13ος μισθός και ο 14ος μισθός. Βαρέα και ανθυγιεινά. Μας ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός σήμερα για 10.000 προσλήψεις. Μα αντίστοιχες ανακοινώσεις είχε κάνει και το 2019. Και αν τελικά δεν πάνε, δεν επιλέγουν να πάνε στα νοσοκομεία να δεχτούν θέσεις οργανικές, είναι ακριβώς γιατί οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις δεν είναι τόσες και τέτοιες για να δεχτεί μια θέση ένας εργαζόμενος. Οι μισθολογικές, αν θέλετε, οι μεγάλες αποστάσεις, χωρίς να πληρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Άρα όλα αυτά αποτελούν ένα κριτήριο για την κάλπη. Το γεγονός δηλαδή ότι ο λαός απομακρύνεται από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, από την δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, με τις κυβερνήσεις ολοταχώς να οδεύουν στην πλήρη ιδιωτικοποίησή της, είναι ένα κριτήριο για να πάει στην κάλπη, να ψηφίσει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, ακριβώς για να αναχαιτήσει την επέλαση της παραπέρας ιδιωτικοποίησης του συστήματος υγείας. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, βέβαια, ειδικά εδώ στην Κρήτη, με έναν βουλευτή που είχαμε, καταθέσαμε πάνω από 20 κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, είτε για την υποστελέχωση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πεπαγνή, για την υποστελέχωση των εργαστηρίων, για τα προβλήματα ασφάλειας της μονάδας εντατικής παρακολούθησης καρδιοπαθών, για την παιδοχειρουργική κλινική και την παιδιατρική που έχουν συγχωνευτεί και μάλιστα να συνυπάρχουν με την νοσηλεία παιδιών με COVID στον ίδιο χώρο, για τον αιμοκαθαρούμενο ασθενών με COVID από ιδιωτική μονάδα στο Παγνή, και πολλές άλλες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις. Που αποδεικνύει δηλαδή το μέλημα που έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τη δημόσια υγεία, και το αποδείξαμε και στο συνδικαλιστικό επίπεδο αυτό. Κύριε Κριτσοτάκη, ο κύριος Βαρουφάκης στις προγραμματικές του δηλώσεις αναφέρθηκε σε ένα εθνικό σύστημα υγείας που θα δίνει, λέει, την δυνατότητα πρόσβασης
σε όλους τους πολίτες. Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και φωνές, κυρίως από το ΣΥΡΙΖΑ, που λένε ότι είναι μια εξαγγελία, είναι μια τοποθέτηση, ένας προγραμματισμός που δεν έχει, λέει, αντίκρισμα, γιατί πρέπει να βρεθούν κονδύλια για να γίνουν όλα αυτά. Είναι αλήθεια ότι χρειάζονται κονδύλια και τα κονδύλια αυτά υπάρχουν, αλλά πάνε αλλού. Άρα λοιπόν αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι για να καλύψει κάποιες πομπές, να μου επιτρέψετε την έκφραση, όλων εκείνων των νεοφιλελεύθερων μνημονιακών, οι οποίοι κατάφεραν αυτά που σας είπα πριν, δηλαδή τα στοιχεία που σας είπα ότι δεν κουβεντιάζονται σήμερα για την οικονομική θέση, την κατάσταση δηλαδή της οικονομίας στην χώρα μας. Για μας όμως, για το Μέρα 25, το θέμα της υγείας είναι δικαίωμα όλων και όχι προνόμιο λίγων. Και αυτό όταν το λέμε το εννοούμε. Η δημόσια υγεία πρέπει να είναι δωρεάν και να αποτελεί ένα βασικό και ανθρώπινο δικαίωμα. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν μόνο αόριστα, υπάρχουν και πολύ συγκεκριμένα και ορισμένα δικαιώματα. Όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις, με προεξάρχουσα όμως τη Νέα Δημοκρατία, μου επιτρέψετε να κρίνω, κάνουν ό,τι μπορούν για να το μετατρέψουν σε προνόμιο. Αρχικά με την υποβάθμιση του ΕΣΥ, η οποία είναι κάτι που το παρατηρεί με γυμνό οφθαλμό οποιοδήποτε πολίτης. Το δεύτερο είναι ότι με την εργαλειοποίηση της πανδημίας, όπου αντί να είναι μια ευκαιρία για να φτιάξουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας, κάποιοι το είδαν μια ευκαιρία να το διαλύσουν, το εμπαρευματοποίησαν περισσότερο, το πήγαν με τη μέθοδο της διολίσθησης προς την ιδιωτικοποίηση και έπειτα είχαμε ακόμα τις διώξεις των υγειονομικών, που αυτό είναι απαράδεκτο. Δηλαδή, το σύστημα υγείας χωρίς ανθρώπους δεν υπάρχει. Και όταν οι άνθρωποι διώκονται, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και τέλος, είναι η άθλια νομοθέτηση κικίλια πλεύρη γκάγκα, για να τα λέμε με ονόματα, όπου ο νόμος για τα ιδιωτικά απογευματινά ιατρία με πληρωμή στον χώρο των νοσοκομείων είναι όνειδος και, πώς να το πω τώρα, σεισμός που χαλάει το σύστημα. Η παράδοση της ψυχικής υγείας στο Ίδρυμα Νιάρχου, να μην λέμε αορίστως, να λέμε συγκεκριμένα, και μάλιστα με τις ψήφους και του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το συγκεκριμένο, κύριε Μανουρά, η παράδοση των παιδογκολογικών νοσοκομείων στην οικογένεια Βαρδινογιάννη είναι κάποια από αυτά, δεν θα επεκταθώ. Εμείς όμως τι λέμε, γιατί μας λένε καλά, η κριτική είναι και λίγο εύκολη. Αν είναι σωστή, εντάξει, αλλά αν δεν συνοδεύεται όμως, και εμείς δεσμευόμαστε και παλεύουμε και έχουμε στο πρόγραμμά μας για απρόσκοπτη πρόσβαση σε πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς διακρίσεις για όλους και όλες τους πολίτες. Για επαναστελέχωση του ΕΣΥ με πλήρη οργανογράμματα για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας, κατάργηση του προηγούμενου νόμου των τριών προσώπων που σας ανέφερα, καμία σκέψη, ούτε σκέψη για σύμφωνα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που είναι έμεση ιδιωτικοποίηση, για μετατροπή δηλαδή των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, και επέκταση του δικτύου της πρωτοβάθμιας υγείας για πλήρη κάλυψη όλου του πληθυσμού, με ιδιαίτερη σημασία, διότι όλα αυτά που έχουμε περάσει όλα αυτά τα έτη από το 10 μέχρι τώρα με τα μνημόνια, η ψυχιατρική και η είναι σημαντική και πρέπει να τη δούμε, τη δωρεάν δηλαδή ψυχιατρική, αλλά και οδοντιατρική φροντίδα που δεν υπάρχει για όλους και όλα. Αυτή είναι η άποψή μας, αυτή είναι ο σχεδιασμός μας για όλα αυτά. Δεν κάνουμε μόνο κριτική, έχουμε πολύ συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, και μια κουβέντα για τον κύριο Πασπάτη. Θέλω να πω το εξής και δεν κάνω κομπλιμέντα, ξέρετε. Ο κύριος Πασπάτης το υπηρετεί και το COSME, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η κριτική όμως που θα του κάνουμε είναι στο ότι βρίσκεται σε ένα κόμμα που κάνει τα αντίθετα από ό,τι αυτός καθημερινά και επί πολλά χρόνια πράττει. Και θα μου επιτρέψετε να το πω αυτό, και ότι οι 10.000 μόνιμοι, προσέξτε, και το 10.000 και το μόνιμοι. Μάλιστα. Γιατί δεν τις έκανε τις 10.000 και γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε μόνιμους. Είναι δηλαδή μια έμεση και άμεση παραδοχή από τον Πρωθυπουργό σήμερα εδώ. Ναι. Θέλω να πάω στον κύριο Πασπάτη. Κύριε Πασπάτη, θα επικαλεστώ μία ακόμα τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Ηράκλειο, αναφερόμενος στα μεγάλα έργα υποδομής. Προσωπικό στοίχημα ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Κατεβαίνοντας από το αεροδρόμιο, είδα το μεγαλύτερο ανοιχτό έργο τάξεως στην Ελλάδα. Το 20% του αεροδρομίου στο Καστέλι έχει ολοκληρωθεί. Και έκανε και μια σειρά αναφορές σε θέματα όπως είναι το λιμάνι του Ηρακλείου, αλλά και στη διασύνδεση. Θέλω να σταθούμε λίγο στον βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης. Από το ΣΥΡΙΖΑ λένε ότι ακυρώσατε όλα όσα είχαν κάνει,
Ουσιαστικά πήγατε το έργο από το μηδέν, χάσατε πολύτιμο χρόνο και μια πρόσφατη και αγαπημένη κριτική των συναδέλφων του κυρίου Μανωρά που έχω φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή είναι ότι στήσατε 4 μπουλντόζες για να φωτογραφηθεί ο Μητσοτάκης όταν ήρθε πριν από 4 μήνες σε ένα εργοτάξιο στο ύψος της Νεάπολης. Υπάρχουν όμως και πολλά ερωτήματα. Θέλω λίγο να μου σχολιάσετε όλα αυτά. Πιστεύω ότι ο Μητσοτάκης από την ώρα που ανέλαβε την Πρωθυπουργία έδωσε ιδιαίτερο βάρος στο ΒΟΑΚ, τον τελευταίο μεγάλο οδικό άξονα που χρειάζεται η χώρα και ίσως το μεγαλύτερο οδικό έργο το οποίο θα γίνει την επόμενη δεκαετία σε σύνολο στην Ευρώπη. Οι πληροφορίες και η γνώση μου, εγώ δεν είμαι ειδικός πάνω στο αντικείμενο αυτό, είναι ότι η προεργασία που είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ασκήσεις επί χάρτου. Ουσιαστικά το ξεκίνησαν από το μηδέν, διότι δεν μπορούσαν με αυτές τις διαδικασίες να προχωρήσουν και να προχωρήσουν το έργο. Αυτή τη στιγμή το έργο, το κομμάτι από Χερσόνησο, από Χερσόνησο μέχρι Νεάπολη ήδη έχει ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί μέσα σε ένα τακτό χρονικό διάστημα και προκηρύχθηκε το πολύ μεγάλο κομμάτι, το οποίο είναι το Ηράκλειο Χανιά, το οποίο είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της χρηματοδότησης, 1,7 δις περίπου θα κοστίσει το Ηράκλειο Χανιά. Και αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε πραγματικά να χάσουμε το κύριό μας μέλημα. Το κύριό μας μέλημα είναι να έχουμε ένα καινούριο ΒΟΑΚ. Το ΒΟΑΚ τον θέλουμε για την ασφάλειά μας, το κύριο, γιατί θρυνούμε κάθε χρόνο. Λειτουργήσατε μηδενιστικά απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι, γιατί κάτι όχι, που λένε οι πολίτες όχι, γιατί να μην υπάρχει συνέχεια. Ακούστε. Εμείς σαν κεντροδεξιοί, σαν άνθρωποι της ελεύθερης οικονομίας, είμαστε πολύ υπέρ της συνέχειας του κράτους. Όταν η συνέχεια όμως είναι προς την ορθή κατεύθυνση. Να σου πω ένα παράδειγμα. Γιατί δηλαδή στο ΒΟΑΚ να είπαμε ότι τα πράγματα τα οποία είχαν γίνει δεν ήταν πλήρη και έπρεπε να τα κάνουμε από την αρχή. Στο Καστέλι, και το Καστέλι δεν το ξεκίνησε. Το είχε ξεκινήσει και ο ΣΥΡΙΖΑ το Καστέλι. Λοιπόν, και συνεχίζουμε κανονικά. Δεν είπαμε κάτι διαφορετικό. Συνεχίζουμε κανονικά. Στο ΒΟΑΚ δεν γινόταν, δεν είχε γίνει τίποτα. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο Ηράκλειο, λέει, κύριε Πασπάτη, ότι το κομμάτι από το Ηράκλειο μέχρι τη Χερσόνησο είναι ένα έργο του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρεται στον κάθετο οδικό άξονα της Κρήτης που ανακοινώθηκε πάρα πολλές φορές και από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας αλλά και από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και ολοκληρώθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται το Ιράκ, εννοείται τις Μοίρες. Ναι, το και, νότιο άξονα. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε. Ο ΒΟΑΚ είναι ένα διαρκές έργο. Αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα καινούριο ΒΟΑΚ. Αυτό είναι. Mm-hmm. Ότι υπήρχαν βελτιώσεις του ΒΟΑΚ σε όλα τα χρόνια μετά το 90, κατά τόπους και κατά εποχές γινόντουσαν. Mm-hmm. Δεν ήταν ότι δεν γινόντουσαν, δεν μπορώ εγώ. Το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το έκανε. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν θα το πάρουμε πίσω και σωστά το έκανε. Με τα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου το έκανε. Σαφέστατα το κράτος έχει μια συνέχεια. Το καινούριο ΒΟΑΚ όμως, εκεί που θα γίνουν οι μεγάλες παρεμβάσεις, νομίζω ότι το ξεκίνησε ο Μητσοτάκης και αυτή τη στιγμή ξέρετε κάτι. Δεν ζητάμε τίποτα γι' αυτό. Δεν λέμε εμείς ότι πρέπει να πάρουμε εμείς το αντιμίσθιο για αυτό το θέμα. Το πολιτικό εννοώ αντιμίσθιο. Mm-hmm. Είναι όμως αυτή τη στιγμή ότι αυτό το οποίο βρέθηκε, που πήρε στα χαρτιά της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήταν επαρκές για να συνεχίσει. Τώρα για το ΒΟΑΚ. Θέλετε για το Ηράκλειο να μιλήσω. Να πάμε μετά για το ΒΟΑΚ και θα επανέλθουμε. Όχι, για το ΒΟΑΚ θέλω για το Ηράκλειο να μιλήσω. Θα κάνουμε ξεχωριστή ενότητα γι' αυτό γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Κύριε Μανουρά, θέλω λίγο να μου σχολιάσετε. Ο κύριος Πύρτζης τον φιλοξένησε αρκετές φορές και σε αυτήν εδώ την εκπομπή αλλά και σε δελτία ειδήσεων. Παρουσίασε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ένα συγκεκριμένο σχέδιο με συγκεκριμένες μελέτες για το νέο κρητικό αυτοκινητόδρομο. Με το που αναλαμβάνει η Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια συγκεκριμένη άποψη ότι ήταν μια μελέτη που δεν μπορούσε να εφαρμοστεί, μια μελέτη που δεν ήταν γόνιμη και έπρεπε να γίνουν όλα από την αρχή. Νομίζω ότι ο κύριος Πρίτζης είχε το know-how για να σχεδιάσει το νέο ΒΟΑΚ. Το είχε κάνει πράξη, είχαμε όλες τις διαδικασίες έτοιμες. Απλά η Νέα Δημοκρατία ήρθε, καθυστέρησε 4 χρόνια για να έρθει πάλι στα ίδια τα οποία είχαμε κάνει εμείς. Έτσι όμως δεν προχωράμε. Η Κρήτη έχει ανάγκη ένα βόρειο οδικό άξονα, σύγχρονο, ασφαλές, για να μπορεί να αναπτύξει και ακόμη περισσότερο την οικονομία της και να μειώσουμε και τους θανάτους οι οποίοι υπάρχουν στο ΒΟΑΚ. Τώρα, η Νέα Δημοκρατία ήρθε σαν κυβέρνηση με
πολλές υποσχέσεις. Δυστυχώς αυτές τις υποσχέσεις δεν τις έκανε πράξη. Κράτησε όσο μπορούσε, έρχεται τώρα προεκλογικά και μας ξανατάζει τα ίδια πράγματα. Νομίζω ότι οι κριτικοί ξέρουν τι ακριβώς έκανε η Νέα Δημοκρατία για το ΒΟΑΚ, ξέρουν τι είχε κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και την απάντηση θα τη δώσουν 21 του Μάη. Μάλιστα. Κύριε Μπαριτάκη, θα έρθω σε εσάς. Θα αναγκαστώ όμως να σας διακόψω σε πολύ λίγο, γιατί πρέπει να πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω το σχόλιο σας περί συνέχειας και δεν θα επαναλάβω το ερώτημα που φαντάζομαι σας το κάνουν πολλές φορές τηλεοπτικά, ότι και το ΠΑΣΟΚ πολλά χρόνια αναφερόταν σε ένα κριτικό αυτοκινητόδρομο που δεν έκανε, λέει, ποτέ. Αυτό τουλάχιστον λένε οι κριτικοί. Το ΠΑΣΟΚ έκανε πολλά στην Κρήτη. Και βέβαια ήταν πολλά άλλα έργα που μπήκαν σε προτεραιότητα, όπως τα δημόσια νοσοκομεία που έπρεπε να γίνουν, τα πανεπιστήμια, τα σχολεία, έκανε οδικούς άξονες. Το δίκτυο, το επαρχιακό, το οδικό που υπάρχει σήμερα στην Κρήτη έγιναν επί κυβερνήσεων των ΠΑΣΟΚ. Άρα έγιναν αρκετά πράγματα. Βεβαίως δεν ολοκληρώθηκε ένας αυτοκινητόδρομος σύγχρονος και εδώ είναι το θέμα, διότι δεν υπήρχαν και τα χρήματα εκείνα, γιατί και όλοι οι αυτοκινητόδρομοι που έχουν γίνει στην Ελλάδα, να ξέρουμε πώς έχουν γίνει. Έχουν γίνει με συγκεκριμένο σύστημα χρηματοδότησης. Έχει ευθύνη το ΠΑΣΟΚ, κύριε Μπαριτάκη, για αυτές τις καθυστερήσεις όσον αφορά αυτό το όσο έργο. Έχουν και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Όσο έχουν και οι υπόλοιποι. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι για να γίνει η Εγνατία Οδός έγινε με τη σύμβαση. Δεν κάνετε κανένα μεγάλο έργο στην Κρήτη. Μα σας παρακαλώ, κύριε. Κανένα. Αν δείτε το παρεμπιστήριο. Μεγάλο έργο. Μα σας παρακαλώ. Μεγάλο έργο στην Κρήτη εκτός από το Παγνί δεν κάνατε. Εγώ όχι για δημοκρατία τα έκανα. Εγώ σας ξαναλέω, εκτός από το Παγνί, μεγάλο έργο υποδομής στην Κρήτη δεν κάνατε. Το είδε ποτέ έγινε. Λοιπόν, εκτός από το Παγνί, μεγάλο έργο υποδομής δεν κάνατε. Το νοσοκομείο Κανιού ποτέ έγινε. Έγινε. Το θέμα είναι τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Λέω λοιπόν γιατί πρέπει έτσι, να βάζουμε έτσι, σε κύριε Μπαριτάκη, και να λέμε και οτιδήποτε. Γιατί πολλά λέτε ότι κάνετε και ότι δεν. Εσείς λέτε ότι κάνετε και μετά στη χρεοκοπία της χώρας δεν έχετε καμία συμμετοχή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Γι' αυτό σας έχει κατατάξει ο ελληνικός λαός εκεί που μας αφήνουμε, κύριε Μπαριτάκη, να μιλάτε. Κύριε Σκαλάκη, αν είναι ο κύριος Μανουράς, να έχει το λόγο, αφήσω με την εκπομπή, να μας τα πει. Λοιπόν. Αλλιώς, να μας πει τι κάνουμε εμείς εδώ. Εγώ δεν το δέχομαι έτσι. Διότι εγώ τα σέβομαι τον κύριο Μανουρά και όσοι με δέχονται. Κύριε Μπαριτάκη, τώρα θα θυμόσαστε μαζί μου, αλλά πρέπει να σας διακόψω εγώ να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και με την. Βεβαίως, με την επιστροφή θα πάρετε το λόγο εσείς. Βεβαίως. Πάμε σε διαφημίσεις. Λοιπόν, επιστρέψαμε 11 ακριβώς. Συζητάμε για το βόρειο άξονα της Κρήτης. Διέκοψα νωρίτερα λόγω του διαφημιστικού διαλύματος τον κύριο Μπαριτάκη. Έρχομαι σε εσάς, κύριε Μπαριτάκη. Εντάξει, επειδή κάποιοι προσπαθούν να μηδενίσουν, θα πούμε λοιπόν: αθλητικά κέντρα. Το γήπεδο στα δύο αεράκια. Το Παγκρίτιο στάδιο. Το ΠΑΣΟΚ τα έκανε. Γήπεδα ποδοσφαιρικά για τον αθλητισμό. Κλειστά γυμναστήρια. Το ΠΑΣΟΚ τα έκανε, κύριε Πασπάτη. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Το νοσοκομείο Χανίων, το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Το δρόμο Ηράκλειο Βιάννης, το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Το δρόμο στον Πύργο, το ΠΑΣΟΚ το έκανε. Το ΠΑΣΟΚ έχει συνεισφέρει στην Κρήτη με πάρα πολλά και στις ανάγκες που είχαμε. Σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε ιδρύματα, σε νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας μέσα σε όλη την Κρήτη είναι το ΠΑΣΟΚ, κύριε Πασπάτη. Και αν ο πολίτης, ο αγρότης έχει περίθαψη, στο ΠΑΣΟΚ την έχει κάνει. Μην λέμε λοιπόν μόνο ένα νοσοκομείο για να υποβαθμίσουμε. Η Νέα Δημοκρατία πραγματικά δεν έχει κάνει τίποτα. Λοιπόν, και το λέω, και πείτε μας ένα μεγάλο έργο που έχει κάνει. Γιατί περισσότερα έκαμε ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει λιγότερη διακυβέρνηση από ό,τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία που έχει πολύ περισσότερη και από το ΠΑΣΟΚ διακυβέρνηση σε αυτόν τον τόπο. Τι έκανε λάθος στο ΠΑΣΟΚ? Τι έκανε λάθος στο ΠΑΣΟΚ? Να προχωρήσουμε παρακάτω, κύριε. Γιατί μας λέτε εδώ ότι όλα τα έχει κάνει σωστά? Δεν λέω ότι τα έχει κάνει, κύριε Μπανουρά. Μα κύριε Μπαρτάκη, μα κύριε Μανδουρά, μα γιατί προσπαθήσετε να κρύψετε τον ανεπάρκειά σας με το να διακόπτετε. Αυτό κάνετε τώρα. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Την ανεπάρκειά σας προσπαθείτε να την κόψετε με το. Μια πολύ απλή ερώτηση, κύριε Μπαρτάκη. Σαν Ηρακλειώτης, εσείς μας είπατε εδώ ότι κάναμε στην Κρήτη όλα τα έργα. Ό,τι έχει γίνει στην Κρήτη, ό,τι είναι η Κρήτη, το έχουμε κάνει. Ωραία, η ερώτησή μου είναι απλή. Τι έκανε λάθος, κύριε Μανουρά? Και είναι τρίτο κόμμα. Είναι πάρα πολύ απλό. Κύριε, ακούστε να δείτε. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε. Βεβαίως. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε βαρύ το τίμημα όταν παραλάβαμε τη χρεοκοπία από τις κυβερνήσεις Καραμαλή, που μόνο τότε στάθηκε ο Παπανδρέου. Είπε λεφτά υπάρχουν και αυτό εδώ πάει το ψέμα το μεγάλο το δικό σας. Είπατε λεφτά υπάρχουν. Κύριε Μανουρά, είστε αδιάβαστος και ανεπαρκής. Ο Παπανδρέου είπε λεφτά υπάρχουν υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Να πιαστεί φοροδιαφυγή, να διορθώσουμε το κράτος. Γιατί δεν τραβήσαν, κύριε
Ποιο δεν τον άφησε, πρωθυπουργό δεν ήταν. Μα σοβαρά το λέω. Εγώ το λέω σοβαρά. Παπαδρέω σε δύο χρόνια. Εγώ το λέω σοβαρά. Έπεσε, κύριε Μανουρά. Και τι κάνατε εσεί. Εσεί τότε που διαδηλώνετε και λέγατε ένα νόμο για να έρθει και φωνάζετε στι πλατείε. Τι κάνατε, τα ξεχάσατε εμείς, αυτά, εμείς, τα ταούλια, τους ζουρνάδες. Ακούστε κύριε Μανουρά, κάναμε αυτό που έπρεπε να κάνουμε. Βγάλαμε, λάθος καλάμε τη χρεώσα μνημόνια. Ρυθμίσαμε το χρέος. Αφήσαμε χρήματα στο ταμείο. Καταλάβατε κύριε Μπαριτάκη. Καταλάβατε κύριε Μπαριτάκη. Και τον τελευταίο ιδρώτα του Έλληνα βιοτέχνη, του μικρομεσαία. Τροχιά. Αυτό το πράγμα. Κύριε Ασκαλάκη. Κύριε Μανουρά. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μανουράς, ανεπαρκέστατο σήμερα, διότι βεβαίως, θα τα πω, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε τον τελευταίο ιδρώτα του Έλληνα πολίτη που λέει τα 37 δις, είναι η υπερφορολόγηση η οποία έκανε μέσω ΕΦΚΑ, είμαι φοροτεχνικό, το ξέρω, 80 και 85%. Αυτό προσφέρατε. Και βέβαια τα μεγάλα λόγια της υποσχέσης. Και ο ελληνικός λαός πήγε τότε και ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ και περίμενε να δει τις καλύτερες μέρες και που τάξατε. Αυτό τώρα, είναι θέμα γιατί του, έχουμε πρόγραμμα, πολιτών, κύριε Μπαριτάκη. Εσείς μας μιλάτε πολιτών για υγεία. Τι θα κάνετε στην υγεία? Αυτό να δούμε. Λοιπόν, απαντήσαμε την υγεία, κύριε Μπαριτάκη. Έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μα εσείς θα επιτρέπετε. Ο κύριος Μανουρά, σας είπα ότι εδώ ήρθε να διακόπτει. Με διακόπτει συνέχεια. Όχι, κύριε Μπαριτάκη. Το πολιτικό πολιτισμό μου. Είμαι σωστός. Δεν διακόπτω κανένα συνάδελφο. Και ο κύριος Μανουρά, για να κόψει, για να μπορέσει να πει κάτι, διακόπτει εμένα. Ναι, κύριε Μπαριτάκη, ολοκληρώστε. Λοιπόν, κύριε Μανουρά, μα βεβαίως δεν γίνεται καμιά προσωπική τοποθέτηση. Ναι, αλλά συγγνώμη, αλλά δεν μπορείτε, δεν μπορούμε όμως να έχουμε να λέτε αυτά τα πράγματα. Ποια λέω, είπα μόνο το Πασόκ υπάρχει, μόνο το Πασόκ τα έκανε όλα, μόνο το Πασόκ είναι το κόμμα της Ελλάδος. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Κύριε Μανουρά, σας παρακαλώ. Κύριε Μπαριτάκη, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. Κοιτάξτε, θα κρυθούμε όλοι. Εμείς δεν τρέφουμε. Θα κρυθούμε όλοι. Θα κρυθούν και θα κρυθούν τα προγράμματά μας, εμάς, για τους ΣΥΡΙΖΑ, για τη Νέα Δημοκρατία και ο ελληνικός λαός είναι που θα αποφασίσει. Εγώ έχω προκληθεί και είπα κάποια πράγματα πάνω σε θέματα που προκλήθηκα. Δεν απάντησα στον κύριο Μανουρά, είπα στον κύριο Πασπάτη, επειδή μου είπε ότι το Πασόκ δεν έκαμε τίποτα. Είπα λοιπόν συγκεκριμένα πράγματα για το Πασόκ. Από εκεί πέρα και βεβαίως για την υγεία έχουμε πρόγραμμα συγκεκριμένο, κοστολογημένο και μετρήσιμο. Και γιατί. Όχι, όχι. Μην... Θέλω να το πω. Πάει από την αρχή. Κύριε Μπαριτάκη, σας παρακαλώ τώρα. Θα μιλήσουμε κι εμείς. Ναι, ναι, ναι. Να σε διακόπτω εγώ συνέχεια πώς θα είσαι. Εντάξει. Θέλω λοιπόν, κύριε Δασκαλάκη, να έχω το χρόνο μου και εγώ να λέω τις απόψεις του κόμματός μου. Αυτό επιβάλλει πολιτικό. Μα τον έχετε το χρόνο. Άμα θέλετε εδώ μεταξύ μας να αρχίσουμε να μιλάμε. Όχι, κύριε Μπαριτάκη, μισό λεπτό. Είναι πολύ εύκολο. Γιατί τώρα νομίζω κάνετε και μια μορφή στο πρόσωπό μου. Κάνουμε διάλογο εδώ πέρα. Κανείς δεν απαγορεύει το διάλογο. Νομίζω ότι σας δόθηκε ο χρόνος και απαντήσατε. Έχετε και παραπάνω χρόνο, αν θέλετε. Θέλετε να ολοκληρώσετε. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι και στο ΒΟΑΚ και το ΠΑΣΟΚ είναι συμφωνεί με τα μεγάλα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Δυστυχώς σχεδιάζεται ένα έργο το οποίο δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών, δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη των Δήμων και της Περιφέρειας που έχουν προτείνει σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες δυστυχώς δεν έγιναν δεκτά. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει και είπατε ότι για το θέμα του Ηρακλείου θα το βάλετε σε άλλη ενότητα. Θα το βάλουμε αμέσως μετά. Κύριε, θέλω να σταθούμε γιατί βλέπω ότι υπάρχουν και ερωτήματα από την πλευρά των τηλεθεατών. Κύριε Συντυχάκη, εξ αρχής λέτε ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ότι τα δημόσια έργα είναι έργα που πρέπει να γίνονται και να δίδονται δωρεάν στους πολίτες. Ναι, ισχύει αυτό, αλλά πριν μπω στην ουσία του θέματος του βόρειου οδικού άξονα που έχετε θέσει ως ερώτημα, να πω το εξής. Προηγουμένως μιλήσαμε ότι όλα τα κόμματα ομονοούν στο ιδιωτικοποιημένο σύστημα υγείας, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Οι ιδιωτικοποιήσεις δεν αφορούν μόνο το τομέα της υγείας, επεκτείνονται σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας και μεταξύ αυτών είναι και τα μεγάλα έργα, τα μεγάλα υποτίθεται αναπτυξιακά έργα. Αναπτυξιακά ναι, το θέμα είναι ανάπτυξη από ποιον και για ποιον, τελικά ποιον θα ωφελήσουν. Ο βόρειος οδικός άξονας, μια αναγκαιότητα της εποχής μας που πρέπει να έχει κατασκευαστεί εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες και είναι ένα θέμα γιατί δεν κατασκευάστηκε, εμείς έχουμε απαντήσει σε αυτό, δεν κατασκευάστηκε από καμία κυβέρνηση είτε της Νέας Δημοκρατίας είτε του ΠΑΣΟΚ είτε του ΣΥΡΙΖΑ γιατί ακριβώς δεν ήταν επιλογή των περιόδων αυτών σε συνθήκες τέτοιας μορφής καπιταλιστικής ανάπτυξης που έζησε η Κρήτη.
που πάντα ήταν προς όφελος των λίγων και όχι προς όφελος των πολλών. Εάν το κάνουν σήμερα και τρέχουν, επισπεύδουν τις διαδικασίες, είναι γιατί εντάσσεται μέσα στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έρχεται καταπέτηση των tour operator των μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών ναυτιλιακών εταιριών και των κατασκευαστικών ομίλων, για να βρουν διέξοδο τα λιμνάζωτα κεφάλαια που υπάρχουν. Και θα είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος, έχει πολύ μεγάλη σημασία, που ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος δεν παρέχει ασφάλεια στους πολίτες. Να σας θυμίσω το 2021... Θέτεται και τη διασύνδεση με το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι. Βεβαίως, θα σας πω. Θυμάστε το 2021 στην Αττική Οδό με τη μεγάλη χιονόπτωση που εγκλωβίστηκαν χιλιάδες αυτοκίνητα και ως εκ θαύματος δεν είχαμε θύματα. Γιατί ήταν και είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Δεν έχει έξοδο διαφυγής για τους περισσότερους. Αυτό λοιπόν θα συμβεί εδώ. Και όχι μόνο αυτό, θα δείτε ότι οι πολίτες του Ηρακλείου θα εγκλωβιστούν σαν τα ποντίκια στην κυρολεξία, ενώ θα έπρεπε να συζητάμε για ένα εκτεταμένο δωρεάν δημοτικό δίκτυο, να υπάρξει σύνδεση όλων των λειτουργιών της πόλης, νότια και βόρεια της Εθνικής Οδού. Ξέρετε, ο βόρειος οδικός άξονας δεν μπορεί να ικανοποιεί μόνο το τουριστικό προϊόν. Πρέπει να ικανοποιεί και τις ανάγκες της Κρήτης, τις ανάγκες, μιας και μιλάμε για το Ηράκλειο, βασικές λειτουργίες όπως είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το Βενιζέλιο, τη βιομηχανική περιοχή, τη Βιοπά της Φοινικιάς, το αεροδρόμιο, το λιμάνι, η σύνδεση των συνοικιών, η σύνδεση της πόλης του Ηρακλείου με την ενδοχώρα. Άρα λοιπόν απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός βελτίωσης και κατασκευής οδικού δικτύου στην Κρήτη που να ικανοποιεί το σύνολο των αναγκών. Αν δεν το κάνουν αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι έχουν άλλες βλέψεις. Εγώ θα σας πω, υπάρχει στη μελέτη κόμβος που να εξυπηρετεί το Παγνί, να συνδέει το Παγνί. Υπάρχει κόμβος στην περίπτωση της Πεπαναστασίου. Το Παγνί έχει εγκριθεί ο κόμβος, ανώλυμα. Έχει εγκριθεί, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Γιατί στην αρχική μελέτη, στην αρχική μελέτη δεν ήταν. Μπορεί να είναι στην πρόταση της περιφέρειας. Όχι, έχει εγκριθεί. Έχει εγκριθεί. Στην Παπαναστασίου πάντως δεν είναι. Ούτε στην περίπτωση του Καρτερού. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση με το βόρειο οδικό άξονα. Και το διακύβευμα του βόρειο οδικού άξονα είναι τα διόδια. Δηλαδή, ο παραχωροσιούχος, αυτό που ενδιαφέρει μάλλον τον παραχωροσιούχο, είναι το πώς θα μπουν τα διόδια, δηλαδή να έχει κέρδος για τα επόμενα 30 χρόνια στην εκμετάλλευση και λειτουργία του βόρειου οδικού άξονα. Την ίδια στιγμή υπάρχουν οι κάτοικοι της Γαλίπα, της Γαλίφε, του καινούριου χωριού, στο Σμάρι, ο δρόμος Ε50, που θα επιβαρυνθεί με την κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα, με πάρα πολλές ιρλανδικές διαβάσεις, ένας δρόμος που εκκρεμεί από τη δεκαετία του 60 και παραμένει ημιτελές, είναι ένας δρόμος 3,5 χιλιόμετρων, που θα επιβαρυνθεί πολλοίς κόσμος, θα δείτε ότι λόγω των διονδίων θα επιλέγουν ένα διαφορετικό δρόμο γιατί θέλω να το σχολιάσω αυτό που λέτε προς το Καστέλι. Εμείς λοιπόν λέμε, ένας βόρειος οδικός άξονας, αναγκαιότητα της εποχής μας, που να είναι σύγχρονος, να είναι ασφαλής και λειτουργικός, από την Κίσαμο μέχρι και τη Σιτία, που να εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της Κρήτης πριν απ' όλα, αλλά και των ίδιων των τουριστών που επισκέπτονται την πόρη μας. Κύριε Κριτσιτά, αλλά αυτός ο βόρειος οδικός άξονας πρέπει να είναι στην αποκλειστική ευθύνη του κράτους, να χρηματοδοτείται από το ίδιο το κράτος, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι με ένα κράτος που κυριαρχούν τα μεγάλα συμφέροντα, δεν πρόκειται ποτέ να μπουν στη διαδικασία να κατασκευάσουν ένα τέτοιο δρόμο που προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Κύριε Κριτσοτάκη. Πριν μπούμε στο θέμα του ΒΟΑΚ, ήθελα να πω κάτι, γιατί ακούστηκαν πολλά και έγινε και μια μικρή κοκορομαχία, που εγώ, εντάξει, να γίνει. Αλλά είναι έξω από την πραγματικότητα και έξω από την ουσία. Εγώ θα έλεγα ποιος, και δεν λέω ποιος, όλοι ξέρουμε και όλοι που μας ακούνε ξέρουν και όσοι μας βλέπουν, ποιος μείωσε την παραγωγική βάση της χώρας και της Κρήτης όλα αυτά τα χρόνια, ποιος έκανε τη χώρα δηλαδή να μην παράγει, ποιος έκανε το χρηματιστήριο, ποιος έκανε το πρώτο και φαρμακερό μνημόνιο που δεν υπάρχει άλλο σε όλη την Ευρώπη τέτοιο, γιατί και αυτά είναι μεγάλα έργα, με ένα Πασόκ 42% πανίσχυρο τότε και όμως έκανε αυτό που δεν όφιλε να κάνει, ποιος μας έβαλε στο ευρώ με ό,τι συνέπειες είχαμε, ακόμα και οι λάτρεις του ευρώ λένε παραδέχονται ότι έχουμε πάθει από το ευρώ. Ποιος έκανε τα ίμια για να μιλάμε κάποια στιγμή και για άλλα θέματα. Ποιος καταβαράθρωσε τα ασφαλιστικά ταμεία. Ποιος τσάχισε τη μικρομεσαία επιχείρηση. Ποιος αύξησε την ανεργία.
Και ποιος έκανε τη χώρα να μην είναι χειραφετημένη, να μην έχει την ανεξαρτησία της. Δεν λέω ποιος, όλοι ξέρουμε. Τώρα για το Βόρειο Δυτικό Άξονα. Ποιος δεν τον έκανε όλα αυτά τα χρόνια, και εδώ έχουν το παλιό δικοματικό σύστημα τις ευθύνες του και το νέο δικοματικό σύστημα που είναι και μνημονιακό, νεοφιλελεύθερο και εξαρτημένο από αλλού και με συμφέροντα και υπαγορεύσεις από αλλού, από Βρυξέλλες δηλαδή, όχι πια από Αθήνα. Ποιος τα έκανε όλα αυτά. Τώρα, προσέξτε, ιδιωτικός δρόμος θα είναι ο ΒΟΑΚ. Διότι τα διόδια θα είναι για να εισπράξει ο παραχωρησιούχος και να πάρει τα χρήματά του. Εδώ θα πω κάτι που έγινε στην ΠΑΘΕ. Επειδή τα χρόνια, λέει, των μνημονίων μειώθηκε η κίνηση και μειώθηκαν τα έσοδα του παραχωρησιούχου, προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πήρε 600.000 ευρώ, διότι αυτά μου λείπουν, έπρεπε να τα πάρω. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει και εδώ, γιατί στην Κρήτη δεν θα έρθει να πει το κάνω για τη μαμά μου ή για τον παππού μου, αλλά θα έρθει για να κερδίσει. Γι' αυτό λοιπόν προκύπτουν όλα αυτά τα προβλήματα. Προηγουμένως τα είπαν κάποιοι, εγώ θα προσθέσω και άλλα, ότι εκτός το χαράτσι δεν έχουμε σταθερή τροχιά. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να υπάρχει στην Κρήτη, το λένε πλέον όλοι οι συγκοινωνιολόγοι και κάνουν αυτοί που είναι οι εργολάβοι, οι μεγάλοι εργολάβοι, οι εθνικοί εργολάβοι, κάνουν ότι δεν ακούνε. Θα έλεγα ακόμη το εξής, ότι για προσέξτε, είναι της Κρήτης ή είναι πλην Λασιθίου και ειδικά αν πάμε στην περιοχή της Σιτίας δεν υπάρχει εκεί τίποτα, γιατί εκεί δεν συμφέρει αυτόν που θα το φτιάξει, γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα έξοδα που θα κάνει, αλλά και τα κέρδη που θέλει να βγάλει. Έχουμε όμως και κάτι άλλο, ότι αυτή τη στιγμή συνδυάζεται ο Βόρειος Οδικός Άξονας, ένα έργο που δίδεται στον ιδιώτη, μαζί με το λιμάνι του Ηρακλείου που ξεπουλήθηκε τις προάλλες, πριν 15-20 μέρες, δεν θυμάμαι να σας πω, και με ένα ιδιωτικό αεροδρόμιο που φτιάχνεται στο Καστέλι, όπου βλέπετε ότι εδώ έρχονται και τι κάνουν. Πιάνουν τις πύλες εισόδου της χώρας και τις κλείνουν με ξεπούλημα. Και σας είπα και πριν, 6,5 δισεκατομμύρια είναι οι επενδύσεις που έγιναν και έγιναν στο real estate ή σε τέτοιου είδους έργα, που καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν απαντάμε στο κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας, ότι δηλαδή δεν παράγουμε και όσο δεν παράγουμε εισάγουμε και όσο εισάγουμε δημιουργούμε χρέος. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν κουβεντιάσαμε για να μιλήσουμε κάποια στιγμή πολιτικά, όχι προεκλογικά, πολιτικά, και να μιλήσουμε για την κοινωνία και τις ανάγκες της και όχι για τα προγράμματα των κομμάτων ή για τα μεγάλα συμφέροντα των λίγων, αλλά για τα συμφέροντα των πολλών και για τούτη τη δύστυχη χώρα και την περιφέρεια. Επειδή ο κύριος Συντηχάκης ορθώς έθεσε το θέμα του κλειστού αυτοκινητοδρόμου, κύριε Πασπάτη, θα μου επιτρέψετε να σας κρατήσω για την τελευταία τοποθέτηση, γιατί ως υποψήφιος βουλευτής κυβερνητικής παράταξης θέλω να ακούσετε τις απόψεις και να μας δείτε τις απορίες εφόσον έχετε και κάποια πληροφόρηση εκ των έσω. Κύριε Μπαριτάκη, είπε κάτι ο κύριος Συντηχάκης, κλειστός αυτοκινητόδρομος, που σημαίνει ότι για να χρησιμοποιηθεί από τους 200.000 πολίτες του Ηρακλείου θα πρέπει να πληρώσουν. Κοιτάξτε να δείτε, ο ΒΟΑΚ όπως... Για να πάνε στο Παγνί, ας πούμε, ναι. Έθεσε ένα θέμα του κόμβου που διαφωνήσατε. Ναι, το λέω γιατί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ως πρόεδρος που είμαστε συζητήσαμε τον κόμβο αυτό και έχει ενσωματωθεί στο ΒΟΑΚ. Διευκρινιστικά δηλαδή το είπα, ότι άλλα θέματα δεν έχουν γίνει, δεν αποδέχτηκαν το συγκεκριμένο. Το έκανε δεκτό το Υπουργείο και έχει ενσωματωθεί ο κόμβος σύνδεση με το Παγνί του ΒΟΑΚ. Ο ΒΟΑΚ θα είναι ένας κλειστός αυτοκινητόδρομος. Σημαίνει με χρήση διοδίων. Το αναφέρω. Σαφώς. Το σχέδιο που έχει έρθει από το Υπουργείο Υποδομών του τότε Κώστα Καραμαλή, τη Σιβέζη δηλαδή Μητσοτάκη, μου φέρει ένα κλειστό αυτοκινητόδρομο. Σαφώς είναι ένα θέμα που τίθεται τι θα γίνουν στις αρχικές περιοχές που μετακινούνται οι άνθρωποι να πάνε στις εργασίες. Δηλαδή, φεύγει ο εργαζόμενος να πάει στη Χερσόνησο, πρέπει να πάει στο Ρέθινο. Είναι θέμα τα οποία κι εμείς. Κάποιος που θέλει να πάει στο νοσοκομείο. Τι γίνεται. Αυτά ξεκάθαρα για μας θα πρέπει να εξαιρεθούν από τα διόδια. Από τη μια, ο δρόμος αυτός σαφώς θα πρέπει να συντηρείται. Έχουμε δει ότι το κράτος, όπως λειτουργεί σήμερα, και οι μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι που έχουμε στη χώρα μας. Πάντως, υπάρχει μια ενιαία γραμμή του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία όσον αφορά τα διόδια. Κοιτάξτε, στην κατασκευή του. Είναι με σύμβαση παραχώρησης. Ήταν εξ αρχής έτσι, γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος χρηματοδότησης να γίνει ο Βόρειος Άξονας. Ένα έργο 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπήρχε δημόσια χρηματοδότηση, βεβαίως θα θέλαμε όλα, όλοι να γίνει έτσι και όλοι
Το περιμέναμε. Δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια και η καθυστέρηση που έχει γίνει, ότι δεν υπήρχε χρηματοδότηση να γίνει αυτό το μεγάλο έργο. Και όλα τα μεγάλα έργα που λένε και έχουν γίνει με ακριβώς όπως είναι η Αττική Οδός, όπως είναι η Ιωνία Οδός, η Εγνατία Οδός, έχουν γίνει με το ίδιο με τη σύμβαση παραχώρηση. Το θέμα που εμείς θέτουμε και σαν πολιτικός φορέας είναι η διακίνηση των εργαζομένων, των μονίμων κατοίκων, οι οποίοι πρέπει να εξαιρεθούν από το σύστημα των διοδίων. Από εκεί πέρα πρέπει να έχουμε ένα ασφαλή αυτοκινητόδρομο, διότι καμιά ανθρώπινη ζωή δεν αποζημιώνεται, να το πούμε αυτό, δεν έχει καμία, άρα πρέπει να διασφαλιστεί και η ασφάλεια των πολιτών μας και οι μετακινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να είναι σε σύντομο χρόνο να μπορούν οι πολίτες να κάνουν. Και όταν λέμε για βόρειο οδικό άξονα, μιλάμε από το Καστέλι μέχρι τη Σιτία. Όλη η Κρήτη να έχει διασφαλιστεί με ένα αυτοκινητόδρομο. Και το πρόβλημα το μεγάλο, κύριε Δασκαλάκη, και επιμένω και είναι ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τις προτάσεις που έκαναν οι τοπικές κοινωνίες και εκφραζόμενες μέσω των Δήμων, των Δημοτικών Συμβουλίων, είτε είναι Ηρακλείου, είτε είναι Ερεθύμνου, είτε από Κορώνου, είτε άλλων περιοχών που έχουν σοβαρές αντιδράσεις και επιφυλάξεις με το σχεδιασμό Μάλιστα. που γίνεται σήμερα δρόμος. Ειδικά για το Ηράκλειο, αλλά αν θα βάλετε άλλη ενότητα, θα τοποθετηθώ μετά. Ναι, κύριε Συνδικάκη, πολύ γρήγορα. Μια κουβέντα μόνο. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Εντός ή εκτός εισαγωγικών. Με ποια έννοια? Εμείς είμαστε κατά ενός ιδιωτικού αυτοκινητόδρομου, κλειστού αυτοκινητόδρομου που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες. Πρέπει να το πούνε ευθέως ότι είναι υπέρ των διοδίων. Τώρα, αυτά θα εξαιρεθούν κάποιοι, κόμβος παγνή κτλ. Αυτά τώρα είναι για μικρά παιδιά, επιτρέψτε μου. Και το λέω διότι το 65 με 70% των πολιτών της πόλης του Ηρακλείου εξυπηρετείται καθημερινά από τον βόρειο δικό μας. Ομολογουμένως, είναι περιφερειακός δρόμος της πόλης. Άρα μιλάμε για 100 και τόσο χιλιάδες κατοίκους που περιδιαβαίνουν τον εθνικό δρόμο. Αυτοί θα εξαιρεθούν των διοδίων. Συμφέρει τον παραχωρησιούχο. Δηλαδή, εκτός της θερινής περίοδου, πώς θα καλύπτεται ο παραχωρησιούχος? Άρα λοιπόν, να λένε αλήθειες. Και θα είναι και βαριά τα διόδια. Έτσι. Υπάρχει άλλη επιλογή. Βεβαίως υπήρχε άλλη επιλογή. Μισό λεπτό, κύριε Συνδικάκη. 2,5 δισεκατομμύρια, γιατί δεν πληρώνει άμεσους και έμεσους φόρους? Πόσο στήχησε το αεροδρόμιο Καστελίου που πήρε πρίκα ο παραχωρησιούχος, η κοινοπραξία? Αυτά τα χρήματα δεν είναι χρήματα του ελληνικού δημοσίου? Γιατί δεν τα βάλανε να γίνει το αεροδρόμιο? Μάλιστα, να γίνει και το αεροδρόμιο και ο βόρειος οδικός άξονα. Κύριε Μανουρά, επικριτική η υποψήφια της Νέας Δημοκρατίας όταν αναφέρονται στις αναφορές του κυρίου Σπίρτζη για τα διόδια. Ο κύριος Σπίρτζης είπε συγκεκριμένα σε αυτήν εδώ την εκπομπή ότι διόδια, αλλά όχι για τους κριτικούς. Την ίδια ώρα, από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας λένε ότι αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Κύριε Δασκαλάκη, νομίζω ότι όλοι εδώ συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε ένα ΒΟΑΚ, ένα σύγχρονο ασφαλές ΒΟΑΚ. Τώρα, όσο αφορά τα διόδια, εμείς νομίζω ότι είμαστε ξεκάθαροι. Διόδια όχι για τους κριτικούς. Και είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό, κύριε Δασκαλάκη. Εμείς, σαν Κρήτη, αποτελούμε το 7% δηλαδή, του συνολικού. Δηλαδή, ο Ηρακλειώτης που θέλει να πάει στο συνολικό. Δεν το λέει. Δύο λεπτά. Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει αφήσει στην άκρη αυτό. Δεν το υιοθετεί. Δεν το λέει. Λέμε. Είναι αστείο. Κύριε Μανουρά, είναι δική σας άποψη. Το σεβόμαστε να το παλέψουμε στο κόμμα σας. Το κόμμα σας όμως δεν το λέει. Λέμε χωρίς διόδια ο ΒΟΑΚ. Έχετε μείνει στο Σπίρτζ ακόμα. Να σας ρωτήσω κάτι. Ο Ηρακλειώτης που θέλει να πάει στα Χανιά ή ο Χανιώτης που θέλει να έρθει στο Ηράκλειο θα μπορεί να έρθει με δωρεάν πρόσβαση όσον αφορά τη χρήση του δρόμου? Βεβαίως, κύριε Δασκαλάκη. Αφού η Κρήτη συνεισφέρει. Κύριε Δασκαλάκη, να σας πω κάτι. Η Κρήτη αυτή τη στιγμή έχει 7% αποτελεί το συνολικό πληθυσμό της Ελλάδας και συνεισφέρει 13% στο ΑΕΠ. Για ποιο λόγο λοιπόν οι κριτικοί δεν αξίζουμε σαν Κρήτη, σαν κριτικοί, δεν αξίζουμε ένα έργο? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν αξίζουμε ένα έργο με αυτή τη συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας? Δεν μπορεί δηλαδή να γίνει μία εξαίρεση? Πρέπει και όχι, δεν μπορεί να την κάνει ο παραχωρησιούχος. Γιατί μετά δεν θα είναι παραχωρησιούχος, θα τον λένε κότσο. Μάλιστα. Δεν θα κάνει τη δουλειά. Είναι σωστό για συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας. Εάν λοιπόν η Κρήτη έχει συνεισφέρει στο ΑΕΠ της χώρας, δεν έπρεπε το κράτος ανταποδοτικά να φτιάξει αυτόν τον αυτοκινητόδρομο και όχι να βάλει παραχωρησιούχο και ιδιώτη και να διπλοφορολογεί τον Έλληνα πολίτη, τον κριτικό, για να πηγαίνει στη δουλειά λοιπόν, του? Λοιπόν, κύριε Πασπάτε, έρχομαι σε εσάς. Ο κύριος Μανουρά σήμερα μας είπε κάτι καινούριο, που ομολογουμένως θέλω να το πω αυτό, κύριε Μανουρά. Είναι η πρώτη φορά που το ακούω από υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ ότι μη χρήση διοδίων από όλους τους κριτικούς.
Γιατί άλλοι συνυποψηφοί σας, αλλά και πολιτικοί σε επίπεδο χώρας, όταν αναφέρονται στον κλειστό αυτοκινητόδρομο της Κρήτης, λένε για εξαιρέσεις μη χρήσης διοδίων, όπως παραδείγματος χάρη οι κάτοικοι του Γέρακα ή της Αγίας Παρασκευής στην Αττική Οδό ή της Παλλήνης. Κύριε Σκαλάκη, βεβαίως να υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά εμείς θα πρέπει να διεκδικήσουμε στο σύνολο της Κρήτης. Μάλιστα. Δεν το αξίζουμε. Βεβαίως. Αν δεν το αξίζουμε, τότε να μην διεκδικήσουμε. Κύριε... Κι αν εμείς εδώ όλοι, κύριε Δασκαλάκη, δεν είμαστε σε θέση να διεκδικήσουμε για την Κρήτη, να μην ασχολούμαστε καθόλου. Μάλιστα. Κάποια στιγμή πρέπει να βάζουμε. Άρα αυτό είναι μια προσωπική σας δέσμευση. Κάποια στιγμή πρέπει να βάζουμε. Είναι μια προσωπική σας δέσμευση. Πρέπει να βάζουμε και τι διεκδικούμε για, τι διεκδικούμε για τον τόπο μας. Κύριε Πασπάτη, έρχομαι σε εσάς. Κύριε Δασκαλάκη, συγγνώμη, αλλά αυτό που λέει ο κύριος Μανουράς είναι προσωπική του. Είναι δεκτό. Μου παραπονιέστε, κύριε Πασπάτη. Αν όμως λέει ότι το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, που εμείς δεν το έχουμε ακούσει από το ΣΥΡΙΖΑ. Να μας πει ότι είναι μια είδηση και είναι στην εκπομπή σας και πρέπει να είναι. Όχι. Αλλά αν δεν είναι όμως. Επειδή έθεσα το ερώτημα, είπε ότι είναι προσωπική του δέσμευση. Ναι. Γιατί είναι προσωπική του δέσμευση. Θα πω εγώ ότι είναι προεκλογική περίοδος. Δεν είναι όχι, όχι. Νομίζω ότι είπε ξεκάθαρο. Κύριε Κρυτσοτάκη, ήμουν πάρα πολύ ξεκάθαρος. Κύριε Πασπάτη. Λοιπόν. Ότι χρειάζεται ο ΒΟΑΚ δεν το συζητάμε. Ότι έχει γίνει αυτή τη στιγμή ένα σχέδιο για το ΒΟΑΚ έχει γίνει. Θα μπορούσε να ήταν καλύτερο, ίσως ναι. Θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ακριβό. Δεν θα το θέλαμε αυτό το πράγμα. Ας πούμε στο Ηράκλειο που θα μπείτε, το αναγνωρίζουμε το πρόβλημα. Δεν μπορεί κανείς εσχέφρον άνθρωπος να μην αναγνωρίσει το πρόβλημα. Η λύση αυτού του προβλήματος όμως μπορεί να κοστίσει τέτοια ποσά τα οποία να κάνουν το έργο πρακτικά ανέφικτο και δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε. Θα μπουν διόδια, θα μπουν διόδια. Εμείς την άποψή μας λέμε και έτσι θα προχωρήσουν. Ούτε κρυβόμαστε, ούτε υπεκφεύγουμε του προβλήματος. Θα μπουν διόδια. Θα ληφθούν, όπως έχουν μπει σε όλες τις μεγάλες αρτηρίες, οδικές αρτηρίες στην Ελλάδα. Δεν είμαστε, το έχω ξαναπεί. Δεν είμαστε. Δεν είμαστε εμείς άλλοι Έλληνες από τους Μακεδόνες. Είμαστε άλλοι. Ούτε επίσης αποδέχομαι και αμφισβητώ το ποσοστό, το ότι εμείς είμαστε πραγματικά το 7% και ότι είμαστε το 13% του ΑΕΠ. Δεν νομίζω ότι είμαστε το 13% του ΑΕΠ. Ξέρω ότι είμαστε το 30% του τουριστικού εισοδήματος. Ότι είμαστε 13% του. Το αμφισβητώ, μπορεί να κάνω λάθος. Εγώ δεν έχει. Όπως φορολογείται και ο Μακεδόνας και φορολογείται και ο Θεσσαλός, κύριε Σιδηγάκη. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε άλλοι Έλληνες. Δεν επιστρέφουν πίσω σε λοιπόν, εμείς δεν είμαστε άλλοι Έλληνες, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή θα γίνει με αυτή τη διαδικασία της νομικής μορφής. Μισό λεπτό. Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πολιτική, παραδείγματος χάρη η Μαγιόρκα, η Ήμπιζα, η Τενερίφη, η Κορσική, που έχουν κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, είναι αυτοκινητόδρομοι χωρίς διόδια. Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί αυτό προβλέπεται από την ευρωπαϊκή πολιτική. Λοιπόν, δεν το ξέρω αυτό. Αυτό δεν το ξέρω. Αν υπάρχει από τα νησιά που αναφέρατε, μόνο η Κορσική είναι στο μέγεθος της Κρήτης, τα υπόλοιπα δεν είναι σε. Μην με διακόπτε. Σας παρακολουθήσετε. Δεν θέλω να σας διακόψω. Κάτι άλλο θέλω να πω. Ότι υπάρχει ρήτρα στη χρηματοδότηση, στην εκταμείευση του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι οπωσδήποτε ένα έργο που κατασκευάζεται πρέπει να είναι με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή με σύμπραξη παραχώρησης. Εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να γίνει ο ΒΟΑΚ. Και θα γίνει. Και θα γίνει. Επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, αν ξαναπάρουμε μέχρι το 30 περίπου που θα αποδώσουμε, ο ΒΟΑΚ στα μεγάλα του κομμάτια θα γίνει. Ότι θα μπουν διόδια, θα μπουν διόδια. Ότι θα λάβουμε υπόψη μας το κοινωνικό κόστος που θα δημιουργήσουν τις συγκεκριμένες περιοχές. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ο Αλικαρνασσώτης θα φύγει από την Αλικαρνασσό και θα πάει στο Παγνί και θα πληρώνει διόδια. Δεν το δέχομαι, κάποια λύση θα βρεθεί. Συνήθως εκεί που είναι κλειστοί αυτοκινητόδρομοι και όλες οι τέτοιου τύπου αρτηρίες είναι κλειστές σε όλη την Ευρώπη. Και ο Τοστράτα στην Ιταλία και ο Τομπάν στη Γερμανία κλειστές είναι. Και η Α1, Α2 στην Αγγλία κλειστοί αυτοκινητόδρομοι. Δεν είναι ποτέ ανοιχτοί. Και εκεί έχουμε περιφερειακούς δρόμους. Θα έχουμε περιφερειακούς δρόμους στην Κρήτη. Πιθανώς ναι, πιθανότατα όχι. Καλά. Άρα αφού δεν θα έχουμε περιφερειακούς δρόμους. Έχει ξεκινήσει δρόμους. Ο ΒΟΑΚ και ακόμα δεν ξέρουμε αν θα πληρώνουν οι διόδια. Πιθανότατα. Είπα εγώ ότι δεν θα πληρώνουν. Μπλοφάρουνε. Μα είπα εγώ ότι δεν θα πληρώνουν. Μα συγγνώμη κύριε Σιδηγάκη. Όχι που λέτε από Αλικαρνασσό μέχρι τον Παγνί. Άλλο λέω. Ότι και λέτε ότι δεν πιστεύετε ότι θα πληρώνουν. Λοιπόν, ότι θα ληφθούν κοινωνικά. Και εγώ σας λέω θα πληρώνουν. Ωραία, αποδείξτε το αντίθετο. Είναι δικιά σας εκτίμηση. Όχι δικιά μου εκτίμηση. Είναι δικιά σας εκτίμηση κύριε Σιδηγάκη. Και σκοπίμως δεν λένε για τα διόδια. Λοιπόν, διόδια θα μπουν διότι το έργο αυτό πρέπει να χρηματοδοτηθεί. Πρέπει να συγχρηματοδοτηθεί.
ληφθεί και είναι στον τρόπο λειτουργίας του έργου το ότι θα ληφθούν υπόψη κοινωνικοί παράγοντες, θα ληφθούν. Εάν δεν ληφθούν, θα είναι παράλογο αυτό το πράγμα και πουθενά δεν έχει γίνει αυτό το θέμα. Δεν μπορώ, ξαναλέω, να δεχτώ ότι θα φεύγει ο πολίτης από τον Ελικαρδασσό να πάει στο Παγνί και να πρέπει να πληρώνει διόδια. Εκτός αν υπάρχουν περιφερειακοί δρόμοι. Τώρα, προσέξτε. Παρέμβαση, εάν τώρα αυτή τη στιγμή πληρώνει ο Ηρακλειώτης 9 ευρώ, παραδείγματος χάρη που με κάποιο επαείοντα, χωρίς αυτό να είναι πληροφορία ούτε κυβερνητική, ούτε υπάρχει κάποιος τέτοιος υπολογισμός. Αλλά μιλώντας με ένα επαείοντα, γιατί εγώ δεν είμαι, το εάν πληρώνει από 8 μέχρι 9 ευρώ για να πάει από το Ηράκλειο στα Χανιά, δεν το θεωρώ κάτι δραματικό σε σχέση με το κόστος το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή σε χρόνο, σε επικινδυνότητα και σε ανθρώπινες ζωές. Καλά, ξεχάσατε και τα καύσιμα, κύριε Πασπάτη. Τέλος πάντων, τα καύσιμα. Θα υπάρξει αύξηση των κομίστρων και στα δεύτερο, το δεύτερο κομμάτι το οποίο. Κύριε Σιδηγάκη, δεν σα διακόπτω. Μα μιλάτε τόση ώρα. Το δεύτερο κομμάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό του ΒΟΑΚ είναι οι συνδέσεις του ΒΟΑΚ. Αυτή τη στιγμή το Καστέλι, παραδείγματος, είναι πολύ σημαντικό το πώς θα γίνει η διασύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με το διασύνδεση με έναν αστικό δρόμο χωρίς ΛΑΕ, χωρίς λωρίδα ασφαλείας. Είναι ένα θέμα που προέκυψε πρόσφατα. Είναι ένα ζητούμενο αυτό, κύριε. Πιθανότατα, εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι προσωπική μου γνώμη ότι πιθανότατα θα γίνει το τούνελ. Ο δρόμος, δηλαδή αυτός τουλάχιστον έτσι όπως τον παρουσιάζουν τώρα, θα είναι ένας δρόμος όπως είναι η λεωφόρος Καζαντζίδη. Θα γίνει το τούνελ το οποίο θα περάσει την Ξηροκαμάρα, το οποίο θα ανεβάσει το έργο κατά 80 με 100 εκατομμύρια. Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός τον οποίο είχε βγει στο Καστέλι, ότι ήταν 450-500 εκατομμύρια, ήταν ένας προϋπολογισμός ο οποίος δεν έπαιρνε. Καλά, μαζί. Ο κ. Χαραμαλίσος προς αυτό είπε ότι θα το δούμε. Δεν ναι. Το σαφέστατα. Ο κ. Πρίτζης, ο κ. Πρίτζης, μα σαν κύριε Μπαριτάκη, δεν θα ξαναμιλήσω. Ο κ. Πρίτζης είχε πει ότι το έκανε το έργο με 490-500 εκατομμύρια, χωρίς να βάλει μέσα τις συνδέσεις, ούτε τη σύνδεση προς τον Νότο που είναι επιτακτική προς τη Μεσαρά, ούτε τη σύνδεση της Ξηροκαμάρας, η οποία θα κοστίσει τώρα, εφόσον γίνει το τούνελ 100 εκατομμύρια ευρώ περίπου, είναι αυτή η σύνδεση, γιατί είναι μια δύσκολη περιοχή. Και υπάρχει και το θέμα το οποίο είναι προς συζήτηση και το οποίο πρέπει να το δούμε, το πώς θα γίνει η διασύνδεση με την πόλη του Ηρακλείου. Γιατί η πόλη του άξονες, και με την πόλη του Ηρακλείου, πώς ο μέσος Ηρακλειώτης που δεν θα είναι τουρίστας θα μπορεί να πηγαίνει με ένα γρήγορο, ασφαλή και σχετικά φτηνό τρόπο να πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Κύριε Δασκαλάκη, δεν μπορεί να γίνει, πρόκειται για ένα υπερδιαστασιολογημένο έργο, υπερκοστολογημένο, 2,5 δισεκατομμυρίων, και δεν έχουν προβλέψει μια υπογειοποίηση του βόρειου οδικού άξονα στο ύψος της πόλης του Ηρακλείου, προκειμένου ο υφιστάμενος να χρησιμοποιείται μελλοντικός δημοτικός δρόμος. Δηλαδή, με το ελάχιστο δυνατό κόστος, προσπαθεί ο παραχωρησιούχος να φτιάξει ένα βορειοδικό άξονα. Μάλιστα. Σε βάρος των πολιτών. Ας κρατήσουμε, ένα θέμα, κύριε, κρατήσουμε δύο πράγματα. Και δεν τρεπόμαστε. Ο Πρωθυπουργός προχθές είπε ότι τοπικά συμφέροντα δεν αφήνουν να γίνει ο ΒΟΑΚ. Ποια είναι τα τοπικά συμφέροντα? Εδώ πρέπει ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να απαντηθεί. Δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να λέει τέτοιες αναφορές και να μην ξέρουμε ποια είναι τα τοπικά συμφέροντα που δεν θέλουν. Γιατί κανείς μας δεν είπε όχι στο βορειοδικό άξονα. Πράγματι, όλοι λέμε ναι στο βορειοδικό άξονα. Έχουν στυλιτεύσει πολύ στην Κρήτη αυτό για το γεγονός ότι δεν έδωσε την απάντηση. Να δεχτούν τις προτάσεις των φορέων, των Δήμων, της αυτοδιοίκησης περιφέρειας. Κύριε Πασπάτη, πολύ γρήγορα για τα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα τοπικά. Ναι, ξέρω που γνωρίζω ότι η αργοπορία η οποία γίνεται στο ΒΟΑΚ ότι ενοχλεί. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο. Καλά, είπε ήταν, όμως για τοπικά συμφέροντα. Ναι, είπε κάτι το οποίο είναι οργανωμένο και πραγματικά ενοχλούμε. Όχι, δεν υπάρχουν ντόπια συμφέροντα. Αυτή τη στιγμή όμως είναι ένα έργο το οποίο πρέπει να γίνει και από τη στιγμή που δεν έχουμε τα χρήματα να κάνουμε τις εναλλακτικές διαδικασίες. Οι οποίες εναλλακτικές διαδικασίες είτε να φύγει ο δρόμος και να πάει πίσω, να κατέβει κάτω από την Κνωσό, είτε να γίνει η υπογειοποίηση η οποία θα έχει τεράστια προβλήματα. Εμάς στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε από το ΤΕΤΑΚ, μας είπαν κάποια θέματα τα οποία θα μπορούσαν πιθανά να γίνουν, όπως να δημιουργήσουν κάτι σύραγγες σε κάποια σημεία που να μπορούν να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους αυτούς για γήπεδα κτλ. Αλλά η υπογειοποίηση από τα λινοπεράματα μέχρι την Αλικαρνασσό. Γιατί για τέτοια υπογειοποίηση μιλάμε. Είτε να φύγει ο δρόμος και να πάει νότια της Κνωσού, ήταν ένα έργο το οποίο, εάν το αποφασίσουμε, θα πάει το έργο για άλλα 20-25 χρόνια πίσω. Λοιπόν, και αυτή τη στιγμή θέλουμε ΒΟΑΚ. Θα πάω στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και με την επιστροφή θα μιλήσουμε και λίγο πολιτικά με τους υποψηφίους.
Γιατί είμαστε λίγες ημέρες πριν τις εκλογές και ήδη τα σενάρια για τις μετεκλογικές συνεργασίες δίνουν και παίρνουν. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Λοιπόν, είμαστε 14 λεπτά μετά τις 11.30 εδώ, σε ώρα αιχμής, εθνικές εκλογές 2023. Συζητάμε μία ανάσα πριν τη λαϊκή ετοιμιγορία της 21ης Μαΐου, της Κυριακής που έρχεται. Θα συζητήσουμε λίγο πολιτικά. Σήμερα και από το Ηράκλειο, κύριε Πασπάτη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι ζητάω από το λαό ισχυρή εντολή, γιατί είμαστε πρώτοι, αλλά πρέπει να είμαστε πρώτοι με διαφορά. Το είπε και στο Λαύριο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, γιατί από τα υπόλοιπα κόμματα που ακολουθούν τουλάχιστον δημοσκοπικά, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν μια διαφορετική άποψη. Πιστεύουμε ότι είμαστε πιστεύουμε στη Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε κυρίαρχη δύναμη αυτή τη στιγμή πολιτικά και νομίζουμε ότι αυτό θα αποτυπωθεί στις εκλογές της Κυριακής. Θέλουμε να έχουμε μια ικανή διαφορά από το δεύτερο που εκτιμούμε ότι θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουμε ότι η νάρκη της απλής αναλογικής, την οποία μας άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ σαν δώρο φεύγοντας, κάνει πολύ δύσκολη μια αυτοδύναμη κυβέρνηση την πρώτη Κυριακή. Εμείς θέλουμε να είμαστε αυτοδύναμη κυβέρνηση, όχι γιατί είμαστε αλαζόνες και δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλους, αλλά γιατί νομίζουμε ότι θέλουμε να οδηγήσουμε τα πράγματα σε μια κατεύθυνση που την έχουμε κάνει ορατή στον κόσμο και, με μια συγκεκριμένη οπτική, πολιτικά οπτική, μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση που θέλουμε να δώσουμε. Απεχθανόμαστε την πολιτική Βαβέλ, γιατί η πολιτική Βαβέλ οδηγεί σε μείζωνα θέματα, σε ασυνεννοησία, μη λήψη αποφάσεων και ο οποίο είναι επικίνδυνο για τη χώρα. Και ο μόνος χώρος με τον οποίο είχαμε μια πολιτική επαφή και συμπορευθήκαμε τα χρόνια με ένα νόμο, με ένα άρθρο, όλα αυτά, με το ΠΑΣΟΚ, από το 10 μέχρι το 12 και βρεθήκαμε μαζί στο «Μένουμε Ευρώπη» και όλα αυτά, με αυτός ο χώρος έχει τώρα αναπτύξει μια ρητορική εναντίον μας, νομίζω προσωπικά, όχι προσωπικά, νομίζω ότι βλέπει τα πράγματα με παραμέτρους της δεκαετίας του 80, ενώ εμείς πρέπει να τα μάλιστα δούμε σήμερα παραμέτρους της δεκαετίας του 30, του 2030. Άρα, εκ των πραγμάτων, βλέπουμε ότι είναι πολύ δύσκολη η συνεργασία και γι' αυτό το λόγο εμείς θέλουμε ένα ισχυρό ποσοστό για να έχουμε μια πραγματική πλειοψηφία μέσα στον ελληνικό λαό και πιθανότατα, γιατί όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης την ευθύνη της διακυβέρνησης θα την πάρει και θα την ελέγξει. Είναι δύσκολο. Δεν είναι πιθανό. Ναι. Το Σύνταγμα θα τηρηθεί, η συνταγματική επιταγή θα τηρηθεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πάρει την εντολή, θα συζητήσει, θα συνδιαλλαγεί με τους υπολείπους επικεφαλής και θα δει αν μπορεί να υπάρξει ένα αποτέλεσμα. Οι πιθανότητες όμως είναι αρνητικές. Άρα θεωρείτε ότι θα χρειαστούν επαναληπτικές εκλογές, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία μετά εκεί νομίζω ότι θα έχει μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή. Το ξαναλέω. Το ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος με τον οποίο συμπορευθήκαμε για κάποια χρόνια. Είναι ένας χώρος, ο οποίος, μεταρρυθμιστικός χώρος, ο οποίος βρίσκεται μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Το φλερτάρετε οποίος, τώρα λίγο το ΠΑΣΟΚ. Ο οποίος ο χώρος αυτός εκφράστηκε το 1996 μεταρρυθμιστικά με το Σιμίτη, εκφράστηκε το 2004 άρα με τον Καραμαλή. Δεν το θεωρείτε ανέφικτο μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη στιγμή, η ρητορική την οποία έχει ο πρόεδρος, ο επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, δεν βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Λέει πράγματα τα οποία δεν είναι προς την ορθή κατεύθυνση και νομίζω ότι βλέπει τη χώρα με δεδομένα των προηγουμένων δεκαετιών και με ρητορική των προηγουμένων δεκαετιών και όχι όπως είναι τα πράγματα βλέποντας μπροστά το τι θα γίνει σε 10 ή 15 ή 20 χρόνια. Του αναγνωρίζω φυσικά την πολύ δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται, ότι βρίσκεται μεταξύ σφύρας και άκμονος και προσπαθεί να ισορροπήσει. Όμως δεν βλέπουμε ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία, εφόσον θα είναι κυρίαρχη παράταξη, που θα είναι και γι' αυτό θέλουμε να έχει ένα ισχυρότατο ποσοστό και γι' αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει ότι οι εκλογές της 21ης Μαΐου θα είναι οι εκλογές. Δηλαδή ότι θα πρέπει εκεί να εκφραστεί η πολιτική άποψη με
την πιο δυνατή της μορφή, γιατί εμείς είμαστε μάλιστα αυτοί οι οποίοι θα... Λοιπόν, κύριε Μανουρά, παρά το γεγονός ότι είχαμε αρκετές στιγμές έντασης στο απόψινό πάνελ και ειδικά είδαμε έτσι και έναν έντονο διάλογο που είχατε με τον κύριο Μπαρητάκη, ο Αλέξης Τσίπρας σε κάθε του δημόσια τοποθέτηση, είτε σε συνεντεύξεις, τηλεοπτικές εκπομπές, είτε σε πλατείες, αναφέρεται έντονα στις προοδευτικές δυνάμεις και μάλιστα εκφράζει σχεδόν μία βεβαιότητα ότι από τις εκλογές της 21ης Μαΐου θα προκύψει μία ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση. Μάλιστα λέει και όχι κυβέρνηση ηττημένων, δηλαδή με δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι πρώτο κόμμα. Ισχυρή κυβέρνηση προοδευτική με βάση τους αριθμούς και τα δεδομένα που γνωρίζουμε, γιατί κανείς δεν μπορεί να προκαταβάλει την άποψη των πολιτών, τη λαϊκή ετοιμιγορία που θα προκύψει από τις εκλογές της Κυριακής, είναι ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Σωστά, κύριε Δασκαλάκη. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα και με διαφορά στις 21 του Μάη. Και το πιστεύουμε αυτό για ένα πολύ απλό λόγο. Γιατί είμαστε κοντά στην κοινωνία, ξέρουμε τι περνάει ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του και στις επαφές που έχουμε, στις ομιλίες, στις συζητήσεις, αντιλαμβανόμαστε πώς ο κόσμος θα ψηφίσει στις 21 του Μάη. Οι Έλληνες λοιπόν 21 του Μάη θα φέρουν το ΣΥΡΙΖΑ πρώτη δύναμη, έτσι ώστε να μπορεί την επόμενη ο Αλέξης Τσίπρας να σχηματίσει μια προοδευτική κυβέρνηση. Βεβαίως από το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πει κάτι ξεκάθαρο. Ότι δεν λέω όχι σε συνεργασίες, θέτω όμως μία βασική κόκκινη γραμμή. Αυτή την κόκκινη γραμμή τη στελίτευσε σήμερα από το Ηράκλειο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ότι είναι λογικό, μπορώ κύριε, να συνεργαστώ, όχι όμως με πρωθυπουργό είτε τον Κυριάκο Μητσοτάκη είτε τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι λογικό, κύριε Δασκαλάκη, διότι τώρα το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί, όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Πασπάτης, προσπαθεί να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ψήφους. Εμείς λοιπόν, σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε την προγραμματική μας συμφωνία, έχουμε το Συμβόλαιο Αλλαγής, το οποίο ήδη είναι γνωστό. Γνωρίζει ο ελληνικός λαός, γνωρίζουν τα πολιτικά κόμματα με τα 11 άρθρα τα οποία έχουμε και πάνω σε αυτά θα καλέσουμε τη Δευτέρα των εκλογών τα κόμματα, το ΠΑΣΟΚ που θα είναι, που κοινοβουλευτικά θα μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση για να συζητήσουμε. Αυτό νομίζω ότι κοντός ψαλμός, αλληλούια. Νομίζω ότι η Κυριακή θα είναι η μέρα της αλλαγής. Οι Έλληνες θα ψηφίσουν για πολιτική αλλαγή. Κύριε Μπαρητάκη, δεν θα γίνει το δεκανίκι καμιάς Νέας Δημοκρατίας και κανόνου ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είπε από τα Χανιά ο πρόεδρός σας, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θεωρείτε όμως ότι αυτή τη στιγμή, λέει από τη μια, λέω ναι σε συνεργασίες. Από την άλλη όμως, όχι με πρωθυπουργούς, δύο ηγέτες που θα ηγούνται του κόμματος που θα έχει κόψει πρώτο το νήμα των εκλογών. Αυτό είναι δίκαιο πολιτικά? Κύριε Ανδρουλάκη. Δασκαλάκι. Κύριε Δασκαλάκη, συγγνώμη. Με κάνατε πρόεδρο πάντως. Να σε κάνει πρόεδρο. Συγγνώμη. Κύριε Δασκαλάκη, εάν οι πολίτες θέλουν να δώσουν κυβέρνηση την Κυριακή το βράδυ, μπορούν να βγάλουν αυτοδύναμη τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Τσίπρα και να έχουν μια ξεκάθαρη κυβέρνηση και να μην τους δυσκολεύουμε τη ζωή, όπως είπαν και οι προλαγίστατες. Το ΠΑΣΟΚ έχει μια αυτόνομη πορεία. Μια προγραμματική θέση, ένα προγραμματικό λόγο. Δεν κεγόμαστε να πάμε να κυβερνήσουμε με κανένα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τη Νέα Δημοκρατία. Είναι θέμα αρχών. Πώς να πάμε με το Μητσοτάκη, γιατί είπατε και ονόματα. Τον άνθρωπο που είχαν υποκλοπές στον πρόεδρο, που παρακολουθούσε τον πρόεδρο. Αποδεδειγμένα. Παρακολουθούσε τον πρόεδρο, τον Νίκο τον Ανδρουλάκη. Με την ίδια λογική όμως, κύριε Μπαρητάκη, θα μπορούσα να πει δεν θέλω καν συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ηγείται τη Νέα Δημοκρατία ο κ. Το Σύνταγμα, κύριε Δασκαλάκη, λέει ότι καθορίζει τις διεθνικές εντολές και λέει ότι πρωθυπουργός είναι εκείνος ο οποίος είτε έχει από τη Βουλή της 151 βουλευτές που σχηματίζει κυβέρνηση ή εκείνος που θα διασφαλίσει και θα είναι. Άρα το ίδιο το Σύνταγμά μας λέει ξεκάθαρα πώς προκύπτει αυτή η διαδικασία. Το ΠΑΣΟΚ σε καμία των περιπτώσεων δεν καίγεται να πάει να πάρει καρέκλες όπως έκανε ο Τσίπρας με τον Καμένο παλαιότερα που ήταν θέμα ανταλλαγής. Άρα αν έχουμε
με βάση το πρόγραμμά μας, το οποίο επικοινωνούμε σήμερα, το επικοινωνούμε καθημερινά με τους πολίτες σε συγκεκριμένους άξονες και σε συγκεκριμένα θέματα. Και πάνω σε αυτό μπορούμε να συζητήσουμε, θα κάτσουμε να δούμε μια κυβέρνηση. Με το χέρι στην καρδιά, κύριε Μαριτάκη, είστε ένας πολύ εμπειρός αυτοδιοικητικός και επιτυχημένος. Είναι πιο εύκολη η πολιτική διαπραγμάτευση με τα εκλογικά και πάντα ως σενάριο μιλάμε, δεν μπορούμε να καθορίσουμε, με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με τη Νέα Δημοκρατία? Έχω την εντύπωση ότι η πολιτική διαπραγμάτευση είναι πιο εύκολη με τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή με τον ΣΥΡΙΖΑ αφήνεται ανοιχτό και το ενδεχόμενο, εφόσον κερδίσει τις εκλογές, να συζητήσετε και την πρωθυπουργία. Δεν θα κρεμάσουμε καμία ταμπέλα, κύριε Δασκαλάκη. Έχουμε τις δικές μας θέσεις, το δικό μας πρόγραμμα. Εάν δεν έχουμε αυτοδυναμία, θα ακολουθήσουμε το Σύνταγμα και τις διευθυντικές εντολές και εκεί θα τα θέσουμε όλα. Εμείς θέλουμε να υπάρχει κυβέρνηση στη χώρα. Τι, αποκλείεται το ενδεχόμενο να έχουμε μια κυβέρνηση μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και μεταξύ Νέας Δημοκρατίας? Δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς. Στην πολιτική, εδώ έγινε κυβέρνηση και με τον ακροδεξιό, τον Καμένο. Άρα λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ. Να μην κόπτεται κανείς ούτε από τη Νέα Δημοκρατία ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τις δικές μας προτάσεις, το δικό μας προγραμματικό λόγο. Αυτό που θέλουμε είναι, ζητάμε την ενδυνάμωση του ΠΑΣΟΚ, να ενισχυθεί το ΠΑΣΟΚ με ένα ισχυρό διψήφιο ποσοστό για να μπορέσει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στις επόμενες πολιτικές εξελίξεις. Κύριε Συντηχάκη, είναι η πρώτη φορά σε αυτήν την προεκλογική περίοδο που άκουσα σε μία πρόσφατη ομιλία, δεν ξέρω αν το είπα και από το Ηράκλειο, γιατί δεν παρακολούθησα όλη την ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, ότι εμείς δεν λέμε λέει όχι σε μετεκλογικές συνεργασίες. Χάσατε βέβαια που είμαστε, δεν άκουσατε. Άκουσε ένα μεγάλο μέρος πάντως. Σε αυτό το μέρος που δεν άκουσα, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε σε αυτό που είπε τις προηγούμενες ημέρες, ότι εμείς δεν λέμε όχι σε μετεκλογικές συνεργασίες, εφόσον λέει οι δικές μας απόψεις υιοθετηθούν στο 100% από τα κόμματα που κερδίσουν τις εκλογές. Δεν νομίζω να έχει πει κάτι τέτοιο ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας λέει ότι προφανώς τα πολιτικά κόμματα έχουν διαφορές, δεν είναι φωτοτυπίες. Άλλωστε γι' αυτό υπάρχουν ως πολιτικά κόμματα. Θα σας πω ακριβώς. Το είπε ότι εφόσον υπάρξει κοινή πλεύση με ένα κόμμα που μπορεί να ασπαστεί αυτό που λέμε και ακολουθήσει τις δικές μας δεσμεύσεις απέναντι στο λαό, θα μπορούσε να συζητήσουμε μια μετεκλογική συνεργασία. Πιθανά έκανε, δεν το γνωρίζω, έκανε μια υποθετική, ένα υποθετικό σενάριο. Και ισχύει αυτό, ότι μπορεί, ας το πούμε, μελλοντικά σε μια πορεία να εμφανιστούν στην πολιτική σκηνή κόμματα, πολιτικές κινήσεις. Το είπε σε συνέντευξη στη δημόσια τηλεόραση. Προσωπικότητες που πραγματικά αντικειμενικά να υπάρχει ένα έδαφος συνεργασίας. Στην παρούσα φάση δεν υπάρχει. Μα να σας πω κάτι. Εδώ δεν ζούμε στο υπερπέραν, με συγχωρείτε, και θεωρώ ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια από τις άλλες πολιτικές δυνάμεις. Δηλαδή, εδώ δεν είχαμε ένα πρώτο μνημόνιο επί ΠΑΣΟΚ, επί Γεωργίου Παπανδρέου. Δεν έχουμε ένα δεύτερο μνημόνιο με Σαμαρά, Βενιζέλο. Δεν έχουμε ένα τρίτο μνημόνιο με ΣΥΡΙΖΑ και τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ. Τώρα δεν έχουμε ένα τέταρτο υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης, που μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μην υπερψήφισε, αλλά ψήφισε παρόν, λέγοντας μάλιστα ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος ήταν και εισηγητής στη Βουλή τότε, ότι πρόκειται για ένα αξιόλογο ταμείο ανάκαμψης, στο οποίο θα πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή. Οι διαφορές τους ποιες είναι? Για το ποια συμφέροντα εξυπηρετεί κάθε πολιτική δύναμη. Άρα λοιπόν υπάρχει το κοινό έδαφος συνεργασίας. Το ΚΚΕ, το λέμε για άλλη μία φορά, δεν υπάρχει αντικειμενικά η βάση για να υπάρξει συνεργασία, ούτε ανοχή προς την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που μας λέει να του δανείσουμε και 5-10 βουλευτές. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται την πολιτική του συμμαχιόρο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι στην τετραετία που πέρασε. Καταθέσαμε προτάσεις νόμου και τροπολογίες. Να σταματήσουν οι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να γίνει παύση. Να επανέλθει ο 13ος, 14ος μισθός και αντίστοιχα οι συντάξεις. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατείας καταναλώσης και ειδική φορή στα καύσιμα. Να μονιμοποιηθούν οι συμβασιούχοι. Προτάσεις δηλαδή, τις οποίες δεν τις δέχτηκε όχι μόνο η κυβέρνηση της Δημοκρατίας, αλλά ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ. Στην Ελλάδα από ό,τι με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, το θέμα επειδή είναι, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει είμαστε αριστερές δυνάμεις. Όχι η αντιπολίτευση. Το θέμα δεν είναι ποιο είναι το μικρότερο και το μεγαλύτερο κακό. Το θέμα είναι ποιο είναι το καλύτερο καλό για τον ελληνικό λαό, για τους εργαζόμενους. Και το καλύτερο καλό για τους εργαζόμενους είναι να απορρίψουν αυτά τα κόμματα που τους φτωχοποίησαν
Πραγματικά έχουν φτάσει σε επίπεδα εξαθλίωσης σήμερα οι εργαζόμενοι. Εδώ πέρα η κοινή ανισταμένη που σας είπα αφορά για παράδειγμα τα κόκκινα δάνεια. Να ξεχάσω δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το 15, το 16 και το 17 μετέφερε τα κόκκινα δάνεια από τις τράπεζες στα φαντ, έκανε ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, έκανε το ιδιώνυμο που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις ενάντια στους πληστηριασμούς για να στρώσει το δρόμο στη Νέα Δημοκρατία με τον πτωχευτικό κώδικα που επιτάχυνε τις διαδικασίες των πληστηριασμών. Και να φτάνει από την τηλεόραση ο Τσίπρας να λέει ότι 25.000 πληστηριασμοί επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν λιγότεροι από 40.000 της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Διαφωνούν με το Ταμείο Ανάκαμψης? Γιατί διαφωνεί το ΜέΡΑ25 με το Ταμείο Ανάκαμψης? Εδώ φτάνει στο σημείο να κάνει κριτική στα άλλα κόμματα το ΜέΡΑ25 ότι τα δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουν επενδυθεί σε ένα πράσινο αναπτυξιακό σχέδιο. Ενώ στην πραγματικότητα περί αυτού πρόκειται, για τις πράσινες επενδύσεις. Ή μήπως το ΜέΡΑ25 και ο κύριος Βαρουφάκης δεν έστειλε επιστολική ψήφο όταν ψηφιζόταν μέσα στη Βουλή η Δανειακή Σύμβαση του Τρίτου Μνημονίου? Τι κουβεντιάζουμε τώρα? Αντικειμενικά υπάρχει το έδαφος για κοινή συνεργασία. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα επιλέγει λίγες μέρες πριν από τις εκλογές να κάνει αυτές τις επιθέσεις φιλίας προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, τις κάνει για ένα μόνο λόγο. Γιατί βλέπει ότι έχει διαρροή. Ανθρώποι αριστεροί ριζοσπάστες που είχαν εμπιστευτεί τον ΣΥΡΙΖΑ τον εγκαταλείπουν. Τον εγκαταλείπουν και στρέφονται προς το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Το λέμε λοιπόν καθαρά. Την επομένη των εκλογών ο λαός πρέπει να τους γονατίσει. Είναι αυτοί που ευθύνονται για την κατάσταση του ελληνικού λαού, για την ακρίβεια, για τη φτώχεια, για την εξαθλίωση, για τη φορολογία, για τα πρωτογενή πλεονάσματα και επί ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα πρωτογενή πλεονάσματα που θα έχουμε μετά τις εκλογές, που θα είναι, προσέξτε κύριε Δασκαλάκη, από το 1,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2,5%, δηλαδή από 3 δισεκατομμύρια έως 5 δισεκατομμύρια ετησίως. Ετησίως που θα βγαίνουν από τις τσέπες του ελληνικού λαού με 700.000 επιπλέον πληστηριασμούς. Διαφωνούν τα κόμματα σε αυτή την πολιτική που θα εφαρμοστεί την επόμενη μέρα? Διαφωνούμε ξεκάθαρα. Έχουμε κάνει και πρόταση στον νόμο μας. Πώς? Σας καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή. Εσάς δεν καθέσατε. Σας κάναμε πρόταση να υιοθετήσουμε. Εμείς. Κύριε Μπαρταγή. Δεν την αποδέχει η κυβέρνηση, όχι το Πασόκ. Και λέτε ότι δεν διακόπτεται. Τώρα με διακόπτεται όμως. Δεν πρέπει να απαντήσω. Όχι, δεν θα απαντήσω. Θα απαντήσω όταν σε αυτή η ώρα. Λέω λοιπόν, καταθέσαμε τροπολογία στην Βουλή, πρόταση νόμου για την ακρίβεια. Που λέμε παύση πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και μάλιστα με εισόδημα έως 40.000 ευρώ και 5.000 για κάθε παιδί. Και από εκεί και μετά να υπάρξει ελαφρύσεις σε ρυθμίσεις δανείων για όλους τους υπόλοιπους. Δεν την αποδεχτήκατε την πρόταση. Πάλι τα ίδια. Ήρθε για συζήτηση και δεν τα αποδεχτήκαμε. Πάλι τα ίδια. Σας κάναμε πρόταση. Μα δεν καταλαβαίνετε τώρα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Μα τι δεν καταλαβαίνετε? Εσείς λέτε ψέματα. Σας λέω, κάναμε πρόταση. Η πρόταση νόμου, κύριε Συνδικάκη, πάει στην κυβέρνηση. Ή τη δέχεται για συζήτηση, ή δεν. Είστε αδιάβαστος. Δεν ξέρετε λοιπόν. Είστε αδιάβαστος. Δεν ξέρετε. Είστε αδιάβαστος. Ή είστε αδιάβαστος ή κάνετε ότι δεν ξέρετε. Η πρόταση νόμου κατατίθεται στη Βουλή. Μπορείτε να με αφήσετε να μιλήσω? Συζητήθηκε. Η πρόταση νόμου κατατίθεται. Θα με αφήσετε να μιλήσω, κύριε Παριωτάκη? Ολοκληρώστε, κύριε Σταλικάκη. Αυτό που σας έκανε ο κύριος Μανουράς προηγουμένως το κάνετε εσείς σε μένα. Γιατί το κάνετε? Γιατί το κάνετε? Από λέτε... Αποτελεί αδυναμία δική σας. Όχι, δεν αποτελεί καμία. Βεβαίως αδυναμία σας είναι. Διότι κατέθεσε πρόταση νόμου. Θα με αφήσετε να μιλήσω. Θα μιλήσω, δεν θα με διακόψετε. Σε παρακαλώ πάρα. Δεν θα με διακόψετε. Κύριε Συνδικάκη. Είστε, όχι, είσαι εσύ. Σας παρακαλώ, κύριε. Και όχι μόνο εδώ και στο περιφερειακό συμβούλιο. Όχι, κύριε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε. Λοιπόν, καταθέταμε προτάσεις νόμου και τροπολογίες, οι οποίες κατατίθονται σε ένα νομοσχέδιο. Όταν ψηφίζεται ένα νομοσχέδιο, καλούσαμε το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΜέΡΑ25 να υιοθετήσουν την πρόταση που σημαίνει ότι έδινε μια δυναμική. Άσχετα αν είναι δημοκρατία, δεν το έκανε αποδεκτό. Δεν έκανε αποδεκτή την πρόταση νόμου ή την τροπολογία. Γιατί λοιπόν δεν υιοθετήσατε την πρόταση του ΚΚΕ έτσι ώστε να αποκτήσει αυτή τη δυναμική και να αποκαλυφθεί να μείνει μόνη της η Νέα Δημοκρατία? Γιατί δεν το κάνατε αυτό? Μιλάτε πράγματα στον αέρα. Γιατί δεν το κάνατε? Ψηφίσατε το 70% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας, ναι ή όχι? Το ψηφίσατε? Είστε αδιάβαστο, σας πληροφορώ. Βεβαίως. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παραπέμπω λοιπόν. Σας παραπέμπω στο γράφημα. Ελάτε τώρα, στο γράφημα της Βουλής Γουότ, στο γράφημα που λέει ότι το 68,88% των νομοσχεδίων
τη Νέα Δημοκρατία στο ψήφισμα του Πασόκ. Κύριε Σιδηκάκη, ολοκληρώστε σας παρακαλώ. Κύριε Κριτσότη. Κύριε. Βεβαίω και το αποδεχόμαστε. Λοιπόν, εμείς. Λοιπόν, εσείς που καταψηφίζετε. Να προσέχατε, λοιπόν. Λέτε τώρα. Να προσέχατε. Τώρα. Αλλά εδώ φτάνετε στο σημείο να λέτε ότι δεν θα συνεργαστείτε με Τσίπρα. Προσέξτε, με Τσίπρα και με Μητσοτάκη. Θα συνεργαστείτε όμως με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί παραπέμπετε μόνο στα πρόσωπα και όχι στις πολιτικές των κομμάτων? Διότι κουταλομαγειρεύετε μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία κάποια γιατί στιγμή. Γιατί όμως, κύριε Σιδηκάκη, πρέπει να είναι ταμπού μια μετεκλογική συνεργασία? Σταθερά, όχι, εμείς δεν έχουμε κανένα θέμα. Όλα. Θα υπάρξει κυβέρνηση την επόμενη μέρα. Θα υπάρξει. Άρα η κινδυνολογία περί αστάθειας να σταματήσει. Θα είναι μονοκομματική, θα είναι πολυκομματική. Κυβέρνηση θα υπάρξει. Εμείς λέμε όμως ότι δεν πρέπει αυτή η κυβέρνηση, η οποία θα είναι αντιλαϊκή από χέρι, γιατί πρέπει να περάσουν 450 προαπαιτούμενα του Ταμείου Ανάκαμψης. Κύριε Σιδηκάκη, αυτή η κυβέρνηση δεν πρέπει να είναι τόσο ισχυρά αντιλαϊκή και να υπερψηφιστεί το ΚΚΕ για να μπορεί να τους κοντράρει την αλήθεια. Κύριε Κριτσοτάκη. Κύριε Κριτσοδάκη, έρχομαι σε εσάς. Και να ανακαλέσετε τα αυταρχισμού, διότι πραγματικά δεν το δέχονται, δεν το δέχομαι και όχι, είναι προσβλητικό. Δεν ανακαλώ τίποτα. Ανακαλέσω. Και σας τα έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Σας χαρακτηρίζει αυτό το. Σας τα έχω πει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Το ξέρω. Αυτός είστε. Αυταρχικός, ιδεολήπτης και προσιλωμένος σε ένα. Σας παρακαλώ, κύριε. Κύριε, δεν θέλω προσωπικές επιθέσεις. Σας παρακαλώ. Προσωπικές επιθέσεις δεν θέλω. Δεν από είναι. Κανέναν. Μα, όχι, δεν τον αποκαλύψει ο κύριος Σιδηκάκης. Ποιος ο κύριος Σιδηκάκης? Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Ακολουθείς δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τσακίστηκες προηγουμένως με τον κύριο Μανουρά που σε διέκοπτε και καλώς. Και ακολουθείς ακριβώς τα ίδια. Κύριε, σας παρακαλώ. Κύριε, Σιδηκάκη, κύριε Παρετάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Κριτσοτάκη, κύριε Σιδηκάκη, σας παρακαλώ πολύ. Κύριε Δασκαλάκη, θα σας πω το εξής. Άλλο είναι το πολιτικό και άλλο είναι το εκλογικό, έτσι όπως φαίνεται και απόψε από τη συζήτηση. Εγώ θα σας έλεγα ότι οι 222 βουλευτές που στις 15 Αυγούστου του 2015, 15 Αυγούστου είναι τα γενέθλιά μου, λοιπόν, εκείνη την ημέρα κάποιοι ψήφισαν και ήταν τρία συγκεκριμένα κόμματα, ήταν το Πασόκ, τα λέω με σειρά που ψήφισαν και τα μνημόνια, το πρώτο μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία το δεύτερο μνημόνιο και ο ΣΥΡΙΖΑ το τρίτο μνημόνιο. Αυτά τα τρία κόμματα λοιπόν έχουν κάνει ένα κοινό πρόγραμμα που είναι ακριβώς ο νεοφιλελευθερισμός των μνημονίων. Μισό λεπτό τώρα, κύριε Κριτσοτάκη. Δεν λέω ότι είναι ίδιοι. Μην κάνουμε αναδρομή των μνημονίων. Όχι, γιατί αλλά εγώ να σας κάνω κριτική στον τρόπο που χειρίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών τότε. Βεβαίως και να κάνετε και να σας απαντήσω. Βεβαίως. Αλλά δεν απαγορεύεται κανείς να πει ό,τι θέλει. Εξάλλου αυτό όχι, δεν είναι. Το απαγορεύω. Όχι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό που λέω λοιπόν εγώ τώρα είναι το εξής. Ότι σήμερα ο αντιμέτωπος του Μητσοτάκη από το Ηράκλειο μάλιστα, ήταν προεκλογικό, δεν ήταν πολιτικό. Και με κοινή λογική βάση Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, τα νεοφιλελεύθερα προγράμματα είναι η πραγματική πολιτική βάση. Το τρίτο που θα σας πω είναι ότι υπάρχει ένας δεύτερος ορίζοντας, τον είπε κάποια στιγμή έτσι πολύ μαλακά ο κύριος Μπαριτάκης, που είπε ότι μια κυβέρνηση που μπορεί να είναι οι τρεις. Είναι δηλαδή αυτό που λένε η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Είπατε ευρύτερη συνεργασία. Όχι, όχι, δεν είπε. Δεν είπε. Ωραία, δεν το είπατε. Δεν το είπατε. Να μην μαλώσουμε. Να μην μαλώσουμε προς Θεού, μην χάνουμε χρόνο τώρα. Δεν το είπα. Δεν το είπα. Λοιπόν, και λέω ότι ο δεύτερος ορίζοντας είναι με την συνεκμετάλλευση, με πρόσχημα τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου, να έχουμε κυβέρνηση εθνικής, εντός εισαγωγικών του Εθνικής Ενότητας, όπου όλα αυτά που λέμε τώρα τα προεκλογικά χάνονται. Πάντως, όσο τώρα ο ευρωπαϊστής ο κύριος Βαρουφάκης, τουλάχιστον στην αρχή της πολιτικής του καριέρας, έλεγε πολύ συχνά και στο Στρασβούργο, όταν παρουσίασε το ΜέΡΑ25, ότι οι μετεκλογικές συνεργασίες δεν πρέπει να χαρακτηρίζονται λέει, πλέον ταμπού στην ελληνική πραγματικότητα και έφερνε και παραδείγματα πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Υπάρχει το εξής, ότι η απλή αναλογική θέλει και συνεργασίες, αλλά κάποιοι δεν έχουν καταλάβει ότι η απλή αναλογική δεν είναι πολιτική. Είναι ένα σύστημα που λέει η κάθε ψήφος του κάθε ανθρώπου και του κάθε κόμματος να είναι απόλυτη. Είναι δηλαδή αυτό που έλεγε ο Μανώλης ο Δρετάκης παλιότερα όταν είχε κάνει ένα κίνημα στην ουσία υπέρ της απλής αναλογικής. Άρα λοιπόν, άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο, αλλά οι συνεργασίες χρειάζονται. Σε ποια βάση όμως? Να είναι σε μια βάση αντιλαϊκή, σε μια βάση που υπαγορεύεται από το εξωτερικό, από τις Βρυξέλλες για παράδειγμα, στη βάση του νεοφιλελευθερισμού των μνημονίων? Όχι, λέει κάποιος. Λέμε εμείς δηλαδή. Τώρα, επειδή ακούστηκε και ακούγεται κατά κόρον και μοιάζει με αυτό οι Δήμητρες, ένα πρόγραμμα δηλαδή που δεν έχει σχέση
με νόμισμα. Το ανέφερε σήμερα και ο κύριος Μητσοτάκης. Το ανέφερε και ο κύριος Βαρουφάκης και αν το δείτε αύριο στην ομιλία θα πάρετε μια απάντηση. Να μην τρώγω χρόνο να το πω, το είπε πολύ καλά. Σας λέω λοιπόν ότι ο κύριος Βαρουφάκης έφυγε από υπουργός και 25 εμείς φύγαμε από βουλευτές όταν έγινε αυτή η στροφή. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν προεκλογικά, όχι πολιτικά, και λέγοντας μεταξύ ψεύδους και αληθείας, δημιουργώντας ψευδείς όμως εντυπώσεις, να πούνε, όπως είπε ο κ. Συντιχάκης προηγουμένως, ότι εδώ, και μάλιστα είπε για τα κόκκινα δάνεια. Για τα κόκκινα δάνεια, λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Είπα και πριν ότι από τα 7,5 δις που έγιναν επενδύσεις, τα 5 δις είναι για το real estate και από αυτά 700.000 κατοικίες, μεταξύ των οποίων 300.000 είναι κυρίως πρώτη κατοικία και βεβαίως λαϊκών οικογενειών κατά συντριπτική πλειοψηφία. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι υπάρχει ένας τρικοματικός μνημονιακός άξονας που εξακολουθεί να ισχύει, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, που έχει τις ρίζες του στην ημερομηνία που σας ανέφερα πριν και που δεν είναι πολύ παλιά, προς Θεού. Εμείς λοιπόν τώρα τι λέμε γι' αυτό. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Να απαντήσω όχι στον κύριο Συντιχάκη, πολύ γρήγορα. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει, ή μάλλον εμείς είμαστε το Μέρα 25, δηλαδή Συμμαχία για τη Ρήξη, είναι το μόνο κόμμα που έχει καταθέσει στη Βουλή ένα σχέδιο για την πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Και είναι το σχέδιο Οδυσσέας, που λέει δημόσια διαχείριση των κόκκινων δανείων, όχι σε φαντς, όχι σε τράπεζες. Το δεύτερο που λέμε είναι εγγυημένη στέγη για όλες και όλους και άμεσο σταμάτημα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών που ξέρετε ποιος ψήφισε και ξέρετε ποιος το εκμεταλλεύεται. Το Μέρα 25 λοιπόν έχει στόχο μια χώρα όπου όσοι και όσοι ζουν και εργάζονται να μπορούν να έχουν εξασφαλισμένο ένα δικαίωμα στη στέγη και γι' αυτό προτείνουμε 4 σημεία. Το πρώτο είναι η πραγματική προστασία της πρώτης κατοικίας που ήδη είπα κάποια πράγματα. Ιδρύεται δημόσια επιχείρηση για τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, να σταματήσουν οι κατασχέσεις, οι πληστηριασμοί και οι εξώσεις και ένα γενναίο κούρεμα των μικρομεσαίων και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων. Λέμε επίσης ότι πρέπει να βάλουμε ένα φρένο στην άνοδο των τιμών και την ίδρυση ενός οργανισμού κοινωνικής κατοικίας που δεν θα είναι καθόλου ιδιωτικός αλλά μόνο δημόσιος και θα πηγαίνουμε σε μια σειρά από άλλα πράγματα που θα σεβαστώ το χρόνο όπως είπατε και να πω ότι μετά από 13 χρόνια κρίσης και με τα μνημόνια παρόντα διότι μετεβιβάστηκαν σε περίπου 700 νόμους ό,τι εμπεριείχαν τα μνημόνια και είναι τώρα στο νομικό οπλοστάσιο της χώρας, θα σας έλεγα ότι χρειάζεται η προστασία της πρώτης κατοικίας και κλείνοντας θα πω το εξής μια και καταλαβαίνω ότι δεν θα έχουμε άλλο γύρο από ό,τι φαίνεται. Έχουμε μια τελευταία τοποθέτηση και θα είναι και από εσάς για να πάω πάντως, ναι, με βάση 150, να τελειώσω να ολοκληρώσω παρακαλώ. Ναι. 150 εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο κύριε και έχουν τζίρο όσο είναι το μισό ΑΕΠ της χώρας. Μισό λεπτό. Και επειδή λέτε, θα δώσω το χρόνο και στον κύριο Συντιχάκη και στον κύριο Μπαριτάκη να απαντήσουν. Θέλω να είστε πολύ σύντομοι στις απαντήσεις σας. Ναι, ναι, κύριε Κριτσοτάκη. Εγώ λοιπόν θέλω να πω ότι το 2015 ήταν 15% ο φόρος για τους ομίλους. Ο ΣΥΡΙΖΑ τον πήγε στο 10% και η Νέα Δημοκρατία στο 5%. Εδώ έχουμε μια αλληλουχία. Μην μου πείτε ποιος έβαλε πιο πολύ, πιο λίγο. Ο ένας συμπληρώνει τον άλλο και οι δύο μαζί βαράνε αλίπητα. Μάλιστα. Αν πούμε. Ολοκληρώστε, κύριε Κριτσοτάκη. Και ολοκληρώνω με αυτό. Ότι η φορολόγηση των εφοπλιστών είναι 0,048% επί των κερδών. Και μάλιστα είναι εθελοντική. Αποφασίζει η Ένωση των Ελλήνων Εφοπλιστών κάθε χρόνο και λέει μάλιστα, θα δώσουμε τόσα. Δεν το κάνουν οι άνεργοι αυτό. Σε αυτά που είπατε, θέλω να κάνω μια πολύ γρήγορη επισήμανση. Κύριε Μπαριτάκη, θα έρθω σε εσάς, κύριε Συντιχάκη, αμέσως μετά. Ναι, επειδή ακούστηκαν για την πρώτη κατοικία τα κόκκινα δάνεια, να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν το μοναδικό κόμμα με το νόμο 3869 που προστάτευσε πραγματικά την πρώτη κατοικία. Κανένας πλησιασμός δεν έγινε επί της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Ένας νόμος που καταργήθηκε, δεν ψηφίστηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ψηφίστηκε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από άλλα έτσι κόμματα. Καταργήθηκε στη συνέχεια, οδηγήθηκε στην κατάρρευση με το ΣΥΡΙΖΑ και ολοκληρωτικά με τον πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, ποιος έχει πράγματι κάνει και έχει πάρει αποφάσεις και σωστά απέναντι σε ένα κοινωνικό πρόβλημα και πού οδηγήθηκα με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και πού οδηγείται σήμερα με τον πτωχευτικό κώδικα και το πέρασμα των κόκκινων δανείων των ευάλωτων πολιτών. Δεν μιλάμε για άλλους, γιατί έχουμε και άλλες περιπτώσεις οι οποίες πρέπει να προστατεύσουμε τους πολίτες. Πού οδηγούνται και τι κοινωνικό πρόβλημα θα δημιουργηθεί εάν δεν προστατεύσουμε αυτούς τους πολίτες που για λόγους οικονομικούς έχουν
περιέλθει σε δυσμενή οικονομική κατάσταση. Κύριε Συντηχάκη, τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς τους ψήφισε το ΠΑΣΟΚ στη Βουλή ή όχι? Τι εννοείτε? Αν τους ψήφισε ή όχι, δεν εννοώ κάτι άλλο, αυτό που ακούσατε, μόνο αυτό. Δεν το γνωρίζω αυτή τη στιγμή, σας πάντως έχει ψηφίσει ή όχι. Λοιπόν, έχει ψηφίσει και τις ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και το ιδιώνυμο για την ποινικοποίηση των αγώνων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, ο νόμος Κατσέλη δεν προστάτευσε την πρώτη κατοικία και αποδείχτηκε από το εξής, ότι τότε ο νόμος Κατσέλη αφορούσε 450.000 κόκκινα δάνεια και εντάχθηκαν μόλις 140.000. Απέδειξε ότι απέτυχε. Τώρα, εγώ δεν αναφέρθηκα για τα κόκκινα δάνεια για την περίπτωση του Μέρα 25, αλλά επειδή και το Μέρα 25 εξήνεται στην κλίτσα του Τζοπάνη όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πω όμως ότι ο κ. Βαρουφάκης με επιστολική ψήφο ψήφισε τη δανειακή σύμβαση του Τρίτου Μνημονίου, που αποτέλεσε και τη μήτρα όλων των επόμενων μέτρων, των μνημονιακών μέτρων μεταξύ αυτών και των κόκκινων δανείων. Άρα τα όσα λέει τώρα θεωρώ ότι δεν έχει την αξιοπιστία ούτε το ηθικό πλεονέκτημα για να λέει όσα λέει. Μάλιστα. Και πέρα από όλα τα άλλα βέβαια, και πέρα από όλα τα άλλα φυσικά που έχει τα αμήμετα, δηλαδή το σχέδιο Δήμητρα τώρα τι είναι? Ουσιαστικά είναι ένα σύστημα πληρωμών. Σιγά τη μεγάλη ρήξη. Σιγά τη μεγάλη ρήξη. Αλλά βγήκαν όμως και είπαν άλλα. Δεν είναι τίποτα άλλο. Ωραία. Το οποίο εφαρμόζεται ήδη σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς. Ακριβώς αυτό λέμε. Αυτό λέμε. Τι το λέτε λοιπόν? Όχι, ακούστε όμως κάτι. Λέει ο κ. Συντηχάκης και το επαναλαμβάνει διαρκώς και το τριγυρίζει, ότι υπήρχε επιστολική ψήφος. Επειδή το έγραψε ο ριζοσπάστης και επειδή το απάντησε. Προηγήθηκε του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν η καταγγελία προς τον Βαρουφάκη. Συγγνώμη τώρα, δεν ξέρω. Προηγήθηκε η καταγγελία του ΣΥΡΙΖΑ προς τον Βαρουφάκη. Δεν θέλετε να ο Βαρουφάκης δεν βρήκε να καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα κάνετε αυτό που σας έκανε ο κ. Βαρουφάκης. Πάντως χρησιμοποιείτε ο ίδιο πάντα. Μάλλον είμαι ο μόνος που δεν το έχω κάνει. Μάλλον εμένα δεν με έπιασε αυτός ο ιός. Γιατί λοιπόν, είσαι τελευταίος, γι' αυτό. Λοιπόν, θα μπορούσα να το κάνω, αλλά και είπατε στο παραπέντε να κολλήσετε κι εσείς, κύριε Κριτσοντάκη. Γιατί ο νομικός καταστήρας δεν, <είναι, laughs> δεν είναι να τον φωνάζουμε, είναι να τον πράττουμε. Πάντως, σε αυτό το πάνελ είχα πολυμέτωπες εκρήξεις. Ναι, με πολλούς συνδυασμούς. Εγώ, λοιπόν, θα προσπαθήσω να μείνω να είμαι η εξαίρεση. Επειδή, λοιπόν, ο ριζοσπάστης που το έγραψε, όταν απαντήθηκε, είπε ότι αυτά βρείτε τα μεταξύ σας, αν δηλαδή είναι μη ακριβή αυτά που με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα είχε πει πιο μπροστά. Ακούστε, ναι, ο ΣΥΡΙΖΑ το είχε πει. Το οποίο δεν το καταγγείλατε. Το καταγγείλαμε. Μετά από 4 χρόνια κοιμηθήκατε να πείτε στο κουκουέ γιατί σας τα λέει αυτά. Άρα λοιπόν, καταλάβατε κύριε Δασκαλάκη. Ψήφισε επιστολικά ο κ. Βαρουφάκης, ναι ή όχι? Ναι, ψήφισε ναι ή όχι? Αυτό θα απαντήσετε. Είναι η τελική απάντηση του ριζοσπάστη που λέει ότι, εν πάση περιποιώσει, λέει, εμάς δεν μας ενδιαφέρει αν έγινε παραποίηση του εγγράφου ή όχι, βρείτε τα μεταξύ σας. Λοιπόν, κύριε, η απάντηση λοιπόν, είναι στα πρακτικά η ψηφοφορία. Πάμε χωρίς τέλος. Είναι στα πρακτικά τη Βουλή η ψηφοφορία. Εγώ απάντησα. Το κλείνουμε εδώ. Από εκεί και μετά, οτιδήποτε μπορεί να λέει ότι είναι. Έστειλε επιστολική, δεν έστειλε τελικά. Μισό λεπτό. Έδωσα την απάντηση. Ολοκληρώστε. Λοιπόν, έχουμε την τελευταία τοποθέτηση. Έχετε από 2 ακριβώς λεπτά. Εάν τα παραβείτε, θα σας διακόπτω. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κριτσοτάκη, για να φτάσω στον κύριο Πασπάτη, γιατί οι πολίτες την 21η Μαΐου, κύριε Κριτσοτάκη, πρέπει να εμπιστευτούν το Μέρα 25. Να σας πω. Γιατί το Μέρα 25 πλέον δεν είναι το Μέρα 25, αλλά είναι το Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, που είναι μια συνεργασία δυνάμεων που αναφέρονται στην αριστερά. Είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ όταν αυτός έκανε την στροφή και εδώ να μπω στον πειρασμό να πω εμείς όταν φεύγαμε ερχόταν κάποιοι άλλοι όπως ο κύριος Μανουράς γιατί άλλαξε ο ΣΥΡΙΖΑ, μετατοπίστηκε δηλαδή από την αριστερά και πήγε προς τα δεξιά. Εκεί είναι απορίας άξιων ότι υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ επειδή το ΠΑΣΟΚ ψήφισε μνημόνια αλλά όταν τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έφυγαν. Αφήστε το αυτό, ασχολίαστε. Όχι, μην πούμε όμως τώρα. Ναι, δεν θέλω να πούμε. Λοιπόν, τώρα σας λέω ότι αυτοί που δημιούργησαν όλο αυτό το ζωφερό περιβάλλον στο οποίο ζούμε και θα ζήσουν και οι νεότεροι δυστυχώς, με τον έμφυα, με τους φόρους, με την ακρίβεια, με τον πληθωρισμό, με την ανεργία που είπα πριν κτλ., με το χρέος, με τα δημόσια ελλείμματα, με το ιδιωτικό χρέος, με τα κόκκινα δάνεια, με όλα τα υπόλοιπα, πρέπει κάτι να γίνει, μια ρήξη. Γι' αυτό το κεντρικό μας σύνθημα, σαν Μέρα 25 Συμμαχία για τη Ρήξη, είναι ακριβώς αυτό η τελευταία λέξη. Ρήξη. Και αυτή η ρήξη θα γίνει με έναν τρόπο ο οποίος θα απαντάει στα σημερινά, στα άμεσα, με προοπτική, να πάμε στα υπέρτερα, στα βαρύτερα, στα απότερα. Μάλιστα.
Και εκεί σας λέω ότι θα δείτε ότι το μέρα θα γίνει η ελπίδα. Προσέξτε, έχω μια εμπειρία. Ήμουνα σε ένα κόμμα που έκανε, ξεκίνησε από το 3%, γιγαντώθηκε, έδωσε ελπίδα, μπορεί να μην τα κατάφερε. Μια παρατήρηση. Αν βγείτε από το σπίτι και σας χτυπήσει μια πέτρα που έπεσε από ένα μπαλκόνι, δεν θα ξαναβγείτε ποτέ από το σπίτι, θα ξαναβγείτε. Αποτύχαμε μια φορά, δεν απογοητευόμαστε. Θα ξαναπαλέψουμε, θα ξαναδημιουργήσουμε και θα πάμε πιο ψηλά από το 61,3% εκείνου του περίφημου όχι του δημοψηφίσματος που κάποιοι το έκαναν ναι. Η ελπίδα δεν πέθανε, η στάχτη έχει μέσα και σπίθες και οι σπίθες θα γίνουν φλόγες. Μάλιστα. Και γι' αυτό ζητάμε την ψήφο του ελληνικού λαού. Κύριε Συντηχάκη. Είμαστε περήφανοι ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που αντιταχθήκαμε στις αντιλαϊκές πολιτικές όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Δεν ψηφίσαμε μνημόνια, δεν ψηφίσαμε το τέταρτο υπερμνημόνιο και όχι μόνο αυτό, αλλά μεταφέραμε αυτή την αντίθεση μέσα στην κοινωνία, μέσα στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, πρωτοστατήσαμε, οργανώσαμε τους αγώνες του λαού, γιατί θεωρούμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό και το σύνθημά μας όλοι τους, μόνοι τους μάλλον και όλοι μας, είναι αυτό που αντιπροσωπεύει το ΚΚΕ για την επόμενη μέρα, γιατί θα αποτελέσει τη βασική δύναμη κρούσης απέναντι στις αντιλαϊκές πολιτικές που θα εφαρμόσουν όλα τα κόμματα. Άρα λοιπόν, πηγαίνοντας στην κάλπη ο λαός και ψηφίζοντας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, βγαίνει από την κάλπη Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Δεν βγαίνει οτιδήποτε άλλο. Όχι στην αποχή. Στην αποχή ουσιαστικά ενισχύονται οι πρώτες πολιτικές δυνάμεις, τα πρώτα κόμματα, όπως επίσης γενικά στα μικρά κόμματα η ψήφος πάει χαμένη, διότι σε τελική ανάλυση εμφανίζονται σαν τους διάτοντες αστέρες, όπως το ζήσαμε παλιά με ποτάμια, με ανέλα ακροδεξιούς, με δημοκρατική αριστερά, με λαός κτλ. Που ήρθαν, έκαναν τη βρώμικη δουλειά ως δορυφόροι των βασικών πολιτικών δυνάμεων και μετά εξαφανίστηκαν. Το ΚΚΕ είναι αυτό. Δηλαδή τι, παλεύει, αγωνίζεται να αποτελέσει την ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση της επόμενης μέρας και γιατί όχι, εάν του δώσει πραγματικά ο λαός αυτή την εντολή, αύριο μεθαύριο για τη διακυβέρνηση του τόπου, για μια κοινωνία όπου θα υπάρξει η λαϊκή οικονομία και η λαϊκή εξουσία. Και φυσικά αποδείξαμε και στην Κρήτη εδώ με έναν κομμουνιστή βουλευτή ότι ήμασταν μέσα στα προβλήματα, ήμασταν καθημερινά στους αγώνες των πολιτών και των εργαζομένων. Κύριε Άρα Μαρίτα, λοιπόν πρέπει να επανεκλέξει η Κρήτη δικό της βουλευτή από το Ηράκλειο και γιατί όχι και δεύτερο από τα Χανιά. Κύριε Μπαρυτάκη. Κύριε Δασκαλάκη, το ΠΑΣΟΚ ήταν και παραμένει ένα πατριωτικό κίνημα με προσφορά στον ελληνικό λαό, στον Έλληνα πολίτη διαχρονικά. Είτε στην υγεία, στην εκπαίδευση, στην καθημερινότητά του, στη μεσαία τάξη, στους επιχειρηματίες, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους. Στήριξε διαχρονικά όλες τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Σήμερα, κοιτάζοντας κάθε Έλληνα πολίτη στα μάτια, μπορούμε να πούμε με ένα συγκεκριμένο, κοστολογημένο πρόγραμμα, πάντα στα πλαίσια της ελληνικής οικονομίας, μπορούμε να δώσουμε την κοινωνική ανάσα και να φέρουμε την κοινωνία στο προσκήνιο. Αυτό επιθυμούμε με την ενίσχυση του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που να μπορεί να είναι ρυθμιστής των πολιτικών εξελίξεων και να μπορεί να προσδώσει στον Έλληνα πολίτη το καινούριο, την ελπίδα ότι θα έχουμε μια καλυτέρευση του βιωτικού επίπεδου με συγκεκριμένα ρεαλιστικά προγράμματα και θέσεις, οποίες έχουμε ήδη καταθέσει. Αυτό ζητάμε. Εμείς δεν θέλουμε ούτε να κοροϊδέψουμε κανένα, ούτε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις. Ήμασταν και πάντα για την πατρίδα ως πατριωτικό κίνημα. Ποτέ δεν κοροϊδέψαμε και ποτέ δεν εξαπατήσαμε με ψεύτικες και φρούδες υποσχέσεις στον ελληνικό λαό. Με βάση συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένες θέσεις, πάντα μέσα στο πλαίσιο της οικονομίας την οποία έχουμε, θα κινηθούμε στηρίζοντας τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους μισθωτούς και την επιχειρηματικότητα της χώρας μας. Κύριε Μανουρά. Την Κυριακή αποφασίζουμε για το μέλλον των παιδιών μας, για την ευημερία της πατρίδας μας. Πριν λοιπόν φτάσουμε στην κάλπη, πρέπει να σκεφτούμε καλά. Ποιος είναι ο ηγέτης ο οποίος έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια? Ποιος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ρύθμισε το δημόσιο χρέος? Ποιος είναι ο πρωθυπουργός που άφησε 37 δις τα ταμεία? Ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ελλάδος
δεν υπήρξε πρωθυπουργός που να αφήσει 37 δις στα ελληνικά ταμεία. Όλοι έλεγαν «βρήκαμε καμένη γη». Δεν άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη ποτέ να πει ότι βρήκε καμένη γη. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία έχει καταθέσει το πρόγραμμά του τώρα και 6 μήνες από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό και κυρίως ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της εποχής μας. Δίνει λύσεις στην οικονομία, δίνει λύσεις στην ακρίβεια, δίνει λύσεις στην υγεία, δίνει λύσεις στην παιδεία. Εμείς στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία επιδιώκουμε για δικαιοσύνη παντού. Δικαιοσύνη για όλο τον κόσμο. Πώς θα έρθει η δικαιοσύνη? Η δικαιοσύνη θα έρθει με την αύξηση μισθών, μείωση τιμών, ρύθμιση χρεών, ένα δίκαιο και αποτελεσματικό κράτος. Είναι λοιπόν χαρά για μας που έχουμε τον Τσίπρα πρόεδρο και αυριανό πρωθυπουργό, έναν άνθρωπο ο οποίος ζητάει την πρώτη ευκαιρία να κυβερνήσει την Ελλάδα χωρίς την Τρόικα. Κύριε Πασπάτη. Την Κυριακή ο κάθε Έλληνας θα πάει μόνος του μέσα στο παραβάν. Εκεί μπορεί μέσα σε ένα, στα κλάσματα του δευτερολέπου που ψηφίζεις, να συγκρίνεις δύο πράγματα. Την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την προηγούμενη κυβέρνηση. Νομίζω ότι στο μέσο πολίτη, ο οποίος αναγνωρίζει και τα κακά της διοικήσεως της Νέας Δημοκρατίας και τις ελλείψεις που θα αναγνώρισε και ο ίδιος ο Μητσοτάκης, δεν μπορεί όμως ο μέσος πολίτης να μην αναγνωρίσει ότι η κυβέρνηση αυτή δούλεψε και ανταποκρίθηκε με επάρκεια στις μείζονες προκλήσεις οι οποίες παρουσιάστηκαν αυτήν την τετραετία. Και τα πήγε κατά τη γνώμη μας αρκετά καλά και ζητάμε μια συνέχιση της λαϊκής εντολής για να μπορέσουμε να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία άλλα 4 χρόνια και να παραδώσουμε μετά πραγματικά μια χώρα η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Γρηγόρης Πασπάτης, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στο Ηράκλειο, ο κύριος Γιάννης Μανουράς, υποψήφιος με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στο Ηράκλειο, ο κύριος Παύλος Μπαριτάκης, υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ στο Ηράκλειο, ο κύριος Μανώλης Συντιχάκης, υποψήφιος με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο Ηράκλειο και ο κύριος Μιχάλης Κριτσοτάκης, υποψήφιος με το Μέρα 25 στο Ηράκλειο. Θέλω να σας ευχηθώ καλή δύναμη. Φαντάζομαι ότι μέχρι το τέλος της προεκλογικής περίοδου όλοι θα κρατήσετε τα θετικά, την ευκαιρία που έχετε να μιλήσετε με τους πολίτες και να ακούσετε τα προβλήματά σας, τα προβλήματά τους. Και θέλω να σας πω ότι όπου σας ορίσει ο κριτικός λαός την επόμενη μέρα των εκλογών, αυτή την επαφή με τον απλό κόσμο να μην την ξεχάσετε ποτέ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Θα είναι η επόμενη ημέρα των εκλογών, εδώ σε ώρα αιχμής, για να βάλουμε στο μικροσκόπιο τα εκλογικά αποτελέσματα. Βεβαίως, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα εκλογική και για την Crete TV, με μια μεγάλη εκλογική βραδιά την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, καλό σας ξημέρωμα.